Καλησπέρα. Να πάρουμε παρουσία. Ο Αθητάκης και ο Αποστολάκης είναι απ' έξω. Βαγιονάκης Πέτρος. Βοντζάκης Παύλος. Βριονάκη Νιολάκη Νίκη. Γιπαράκης Γιώργος. Ζουλάκης Νικηφόρος. Ζώη Σταύρος. Καμαριωτάκης Μανώλης, Καραγιαννάκης Παντελής, Καυκαλά Αργυρό έρχεται, στο δρόμο είναι, Κοκολάκης Νικόλαος, Κοντεζάκης Βασίλης, Κοτσιφάκης Αντώνης, Κουκουράκης Ιωάννης, Κουτσουπάκης Χαράλαμπος, Μαρκογιαννάκης Παναγιώτης. Ο Μαρκογιαννάκης είναι άρρωστος γιατί δεν θα έρθει, λέει, μου είπε. Οπότε είναι δικαιολογημένος. Το λέω για να μην έχουμε καμία μαρτυρία. Μελισσάκης Νικήτας. Μπενάκη Αργυρό είναι συνδεδεμένη. Παρούσα, παρούσα. Μπενάκης Πέτρος. Σιρουχάκης Γιώργος. Σταυρουλάκης Σταύρος. Σταυρουλάκης Ιωσήφ. Τερεζάκη Ειρήνη. Τσιλεδάκη Μαρία, Παρούσα, Φλεμετάκης Μιχαήλ, Προνημάκη Αναστασία. Λοιπόν, ο Αφητάκης ήρθε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Και η Μπενάκη είναι 21. Έχουμε απαρτία. Ναι, έρχονται και οι Αποστολάκης και η κυρία Καυκαλά. Λοιπόν, προφοράμε. 12ο Τακτικό Συμβούλιο Δήμου Αποκορών, Τετάρτη, 3 Οκτώου 2022. Πρώτο θέμα. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του για τη λήψη επενδυτικού δανείου συνόλου του ποσού 2.738 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ενταγμένου του Ειδικού Αναπτυξιακού Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτζης για την εκτέλεση του έργου βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Αποκορώνου. Συγητής, ο Δήμαρχος και η Τεχνική Υπηρεσία. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Το συγκεκριμένο θέμα κατά την προηγούμενη, το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο θεωρώ ότι το αναπτύξαμε εκτενώς. Αλλά θα ήθελα και η κυρία Καστρινάκη εκ μέρους της υπηρεσίας αλλά και της οικονομικής και αστυνομικής να πάρει το λόγο να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, το Μάρτιο του 2021 η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αποκορώνου αποφάσισε να συμμετέχουμε στην πρόσκληση του Αντώνη Τρίτση ομόφωνα, σωστά, για την οδοποιία στην πρόσκληση 5. Και το θέμα ήταν έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης και αποδοχής των όρων συμμετοχής του Δήμου Αποκορώνου στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Αποκορώνου» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΑΦ05 στον άξονα προτεραιότητας, ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών. Μετά την απόφαση της οικονομικής, καταθέσαμε τη μελέτη που είμαι σίγουρη ότι όλοι τη θυμάστε, είχε έρθει στα email σας ποιοι οι δρόμοι και τα λοιπά, αλλά και στη συνημμένη απόφαση που έχω στην εισήγηση της οικονομικής φαίνεται ποιοι οι δρόμοι είναι. Η Επιτροπή του Αντώνη Τρίτση στις 2 Τρίτου του 2022, που έγινε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφάσισε την ένταξη του έργου του Δήμου Αποκορώνου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Αποκορώνου». Η νομοθεσία που έχει βγει για τον Τρίτση για τις προσκλήσεις είναι αυτή που σας έχω παραθέσει παρακάτω, που είναι τα ΦΕΚ 1386, τεύχος Β του 2020 και ένα άρθρο που τροποποιήθηκε το 2021 και στην ουσία λέει ότι ο Τρίτσης, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, θα γίνεται με δανειοδότηση που θα πληρώνει το Υπουργείο, το λέει λοιπόν στο άρθρο 10
που σας το έχω γράψει, λέει, η αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων σύμφωνα με τις συνομολογηθήσεις δανειακές συμβάσεις γίνεται από το Εθνικό Ίση Χρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με μεταφορά ποσών στο λογαριασμό της παραγράφου 2, μπλα μπλα. Τέλος πάντων, αυτό είναι ο Αντώνης Τρίτσης. Είναι δανειακή σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, που με την τροποποίηση έδωσαν τη δυνατότητα αντί για να κάνουμε εμείς με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εσωτερικών με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, κάνουν απευθείας οι δικαιούχοι που εγκρίνονται στις προσκλήσεις με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και τη δανειακή δόση την πληρώνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό είναι. Λοιπόν, στην απόφαση ένταξης γράφει και όλος όπως σας το έχω παραθέσει ότι η χρηματοδότηση του έργου που πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του κυρίου του έργου που είμαστε εμείς και του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ποσό της χρηματοδότησης είναι 2.738.000. Η οδοποιία, το έργο, δηλαδή το κυρίως έργο, είναι 2.733.000 και χρηματοδοτεί ο Τρίτσης και ένα 5.000 για τη σύνταξη και παρακολούθηση, δηλαδή για αυτούς που μας βοήθησαν να υποβάλουμε πλήρη φάκελο στο πρόγραμμα. Μετά λοιπόν την ένταξη, μετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών ότι ενταχθήκαμε, ότι είμαστε δικαιούχοι, ότι προκριθήκαμε, έτσι, η απόφαση αυτή εκτός από εμάς αποστάλθηκε και στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Και το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων αποφάσισε, έβγαλε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει την περαιτέρω συνέχιση και μας έστειλε το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων ένα έγγραφο, αυτό που σας έχω συνημμένο και λέει ότι λοιπόν, κατόπιν των ανωτέρων, στηρώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στα ΦΕΚ και αφού η απόφαση ένταξης του έργου κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων με την υπαριθμό πρωτοκόλλου 3771 στις 14 Τετάρτου του 2022 απόφασή του, ενέκρινε τη χορήγηση επενδυτικού δανείου στο Δήμο Αποκορώνου, συνολικό ύψος 2.738.000, για την εκτέλεση του έργου βελτίωση αγροτικής οδοποίησης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αποκορώνου. Και μας γνωστοποιήθηκε αυτή η απόφαση με το 35247-15 Τετάρτου έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, το οποίο μας λέει ότι για να συνεχίσουμε τη διαδικασία πρέπει το αρμόδιο όργανο μας να εγκρίνει τους παρακάτω όρους. Πρέπει δηλαδή να το στείλουμε την απόφαση στο αρμόδιο οργάνο, Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο, που εγκρίνουμε αυτούς τους όρους, και να του στείλουμε και το διαβιβαστικό που θα στείλουμε τις αποφάσεις αυτές στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Όταν τα κάνουμε αυτά τα δύο, μας στέλνουν πίσω το σχέδιο του Δανειστικού Συμβολέου, το οποίο πρέπει να το αποστείλουμε εμείς στο Ελεκτρικό Συνέδριο στην Αθήνα, να περάσει από το 5ο κλιμάκιο που περνάνε τα έργα, και αφού εγκριθεί από το 5ο κλιμάκιο στην Αθήνα, από το Ελεκτρικό Συνέδριο, γυρνάει σε εμάς και το υπογράφουμε, το συνυπογράφει ο Δήμος Αποκορώνου μαζί με τον Στιδόη, μαζί με τον Διευθυντή του Παρακαταθήκου και Δανείων στα Χανιά. Και μετά από τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της δημοπράτησης. Δημοπρατούμε, εκτελείται το έργο και οι λογαριασμοί αποστέλλονται στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ο κάθε λογαριασμός δηλαδή, και εκταμιεύει το ποσό, στέλνει το Παρακαταθήκων και Δανείων το ποσό στο Δήμο Αποκορώνου για να πληρωθεί το έργο. Θέλετε να διαβάσετε, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Να κάνω μια ερώτηση. Σε περίπτωση λοιπόν που για το α ή β λόγο πιάνω ένα ακραίο σενάριο. Κάτι τέτοιο δεν συμβεί. Υπάρχει κίνδυνος για το Δήμο Αποκορώνου. Και αν δεν συμβεί, ποιος θα είναι υποχρεωμένος να αποπληρώσει το δάνειο? Εγώ ξέρω ότι ακόμα και αν συνέβαινε κάτι, το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει αυτές τις υποχρεώσεις. Ακριβώς, το γράφει ούτως ή άλλως το αποφασίζει. Ναι, αλλά δεν. Γιατί να συμβεί? Δηλαδή, αν συνέβαινε σε εμάς, θα συνέβαινε σε όλες τις χιλιάδες Δήμους στην Ελλάδα που μπήκαν όχι μόνο σε αυτή την πρόσκληση. Είχε τουλάχιστον 11 προσκλήσεις ο Αντώνης Τρίτσης. Και θα ήθελα να κάνω άλλη μία ερώτηση. Ο Αντώνης Τρίτσης είναι η συνέχεια του Φιλόδημου. Σωστά.
Στο φιλόδημο έτσι πήραμε τα λεφτάκια για τις συντρέψεις. Έχετε υπογράψει το ίδιο πράγμα για τις συντρέψεις. Δηλαδή, ακριβώς την ίδια διαλαϊκή σύμβαση ξαναυπογράψαμε για τις συντρέψεις των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στις δύο συντρέψεις. Σωστά. Ακριβώς την ίδια διαδικασία δηλαδή. Ακριβώς την ίδια διαδικασία έχουμε κάνει και για τις συντρέψεις του φιλόδημου. Και αν δεν απατώμε, ήταν κυρία Πρόεδρε, ομόφωνες οι αποφάσεις. Μα αυτό είναι μόνο. Εδώ έχετε πάρει απόφαση ότι θα συμμετέχουμε στην πρόσκληση του Αντώνη Τρίτση. Υπάρχει περίπτωση ότι είναι δυνατόν να αλλάξετε γνώμη. Δηλαδή, ενταχθήκαμε, έβγαλε απόφαση ο Υπουργός Εσωτερικών και τώρα θα πούμε όχι, ευχαριστούμε, δεν θέλουμε τα λεφτά. Και οι μελετητές, δηλαδή, στο επόμενο θέμα. Τέλος πάντων, θα σας το πω στο επόμενο. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παρακαλώ, ρωτήστε με. Κύριε Σταυρουλάκη. Καλησπέρα. Να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, μια και είναι και η Ιβάνα εδώ. Στο προηγούμενο συμβούλιο, πάνω στη συζήτηση, αναφέρθηκε όντως ότι οι δύο δρόμοι που έχουν επιλεγεί στην περιοχή της Γεωργιούπολης είναι αυτοί που συνδέουν τον Ασπουλιάνο με το Μουρί και ο άλλος που είναι που συνδέει τον Παλιό Παργιακό με τη Ματιανή Διακλάδωση. Έχουμε υπολογίσει ή έχουμε δει τη μελέτη της νέας εθνικής, τη χάραξη που τέμνει αυτό που έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα. Όχι. Δήμαρχε, λεφτά. Όχι, να απαντήσω σε αυτό. Δεν τελείωσα. Για μένα, λοιπόν, επειδή τα χρήματα είναι πολλά και επειδή όσον αφορά τα συγκεκριμένα κομμάτια, το σκέφτηκα προχθές, είναι σημαντικό. Όχι απλώς αν αποδεχτούμε τη χρηματοδότηση ή οτιδήποτε, αλλά για να είναι κάτι αναπτυξιακό πρέπει να είναι και βιώσιμο. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι για 2-3 χρόνια. Είναι λοιπόν σημαντικό για μένα να ξέρω αν μπορούμε σε περίπτωση που άμεσα δούμε αν η νέα εθνική τέμνη και τι ζημιά κάνει στους δρόμους που έχουμε επιλέξει. Αν μπορούμε και έχουμε την ευελιξία, αυτό το ρωτάω τώρα από εσάς, αν μπορούμε και έχουμε την ευελιξία μέχρι του προγράμματος, λόγω ανωτέρας βίας, ή ότι να τροποποιήσουμε τους δρόμους. Γιατί αν είναι για να πούμε, παίρνουμε ένα αναπτυξιακό εργαλείο που σε 3 χρόνια δεν θα υφίσταται αυτός ο δρόμος, εσύ είδες 15 και άλλοι λέγανε ότι δεν θα γίνει ποτέ η Δημοπράτηση Εθνικής και... Εγώ λέω συγκεκριμένα πράγματα. Ένα δρόμο δεν τον εφιάζει και 2.700.000. Εγώ θέλω να ξέρω. Έχουμε τη δυνατότητα άμεσα να δούμε τη χάραξη, να συγκρίνουμε τη μελέτη αυτή και σε περίπτωση που οι δρόμοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ύπαρξης ή καταστρέφονται η χάραξη, να μπορέσουμε λόγω έκτακτων να δούμε αν μπορούμε. Αυτό θέλω να ξέρω. Σωστή είναι η ερώτηση. Και αυτή την ίδια πορεία είχα και εγώ όταν πήρα προχθές για το ΒΟΑΚ τη χάραξη στο Υπουργείο. Γιατί δεν είναι μόνο στο σημείο αυτό. Πάρα πολλούς δρόμους θα έρθει να κατατμήσει η νέα χάραξη. Στην ερώτησή μου λοιπόν είναι ότι δεν θα διαταραχθεί η διέλευση και αφορούσε την είσοδο από το ΒΑΜΟ. Απαντώ κύριε Σταυρουλάκη, απαντώ. Μου είπαν, γιατί η ερώτησή μου ήταν κυρίως να κάνει και για τον δρόμο που κατεβαίνει από το ΒΑΜΟ και έρχεται στις Βρύσες. Εξυπακούεται, μεταφέρω ότι μου είπαν, εξυπακούεται ότι δεν θα διαταραχθεί κανείς δρόμος και ότι ό,τι αυτό προβλέπεται θα γίνει. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, όταν η μελέτη του ΒΟΑΚ δεν είναι ξεκάθαρη ακόμα. Αν όμως αποφασίσετε ότι για τον ΑΒ λόγο οι δρόμοι της Γεωργιούπολης, εγώ δηλαδή θα τους εκτελούσα και θα το έφτιαχνα κανονικά το έργο, γιατί ο ΒΟΑΚ είναι κάτι, εγώ το έχω με ερωτηματικό αν θα φτιαχτεί σε 3, 13 ή 23 χρόνια. Επίσης δεν είναι ξεκάθαρη η μελέτη τους. Αν λοιπόν αποφασίσετε στη Γεωργιούπολη ότι ο ΒΟΑΚ επηρεάζει και δεν είναι σωστό να τους φτιάξουμε, υπάρχουμε δύο δυνατότητες. Μπορούμε να το συζητήσουμε με τη διαχειριστική του Αντώνη Τρίτση, αν μπορούμε να το τροποποιήσουμε και θα μας απαντήσουν και εγγράφουν,
ή μπορούμε να τους βγάλουμε πιέλατον. Δηλαδή, μην χάσουμε όλο το πρόγραμμα να βγουν όλοι οι άλλοι δρόμοι του από κόρονα έξω επειδή η Γεωργίου πολύ επηρεάζεται από το ΒΟΑΚ. Πού θα μας ξαναδώσει λεφτά? Πού είναι οι προσκλήσεις που βγαίνουν? Τελειώσανε. Κύριε Σταυρουλάκη, για... Βάνα, οι ερωτήσεις μου είναι συγκεκριμένες, μην το... Ναι, ναι, εντάξει. Βάνα, σε παρακαλώ τώρα. Αλλά δηλαδή, συγγνώμη, άμα είναι δήμαρχε να μην ρωτούμε, Βάνα, σε παρακαλώ. Εντάξει, άμα είναι να μας μαλώνει σε κάθε φορά που μιλούμε, εντάξει. Δήμαρχε, συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ λέω το εξής. Είναι κατανοητή η ερώτηση. Έχουμε τη δυνατότητα. Αν εκτελέσουμε το μισό δρόμο, αν τον άλλο μισό τον καταστρέφει και τα χρήματα πάμε στην ίδια δημοτική ενότητα σε κάτι άλλο, αν τον καταστρέψουμε. Λοιπόν, σας απάντησα. Αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο έργο, αφορά 18 δρόμους σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας και είναι συνολικού μήκους 14,5 χιλιόμετρα. Πρόεδρε. Ναι, κύριε Αποστολάκη. Βάνα, δεν μπορούμε να κάνουμε την ερώτηση που λέει ο Σταυρουλάκης. Συγκεκριμένα, αν ένας δρόμος για κάποιο τον ΑΒ λόγο δεν μπορεί να εκτελεστεί, μπορεί να αλλάξει το αντικείμενο και να γίνει άλλος. Συγγνώμη. Δήμαρχε, μία ερώτηση είναι. Μία ερώτηση δεν είναι. Αν δούμε ότι επηρεάζεται. Ακούστε με λίγο. Το έργο πρέπει να εκτελεστεί κανονικά. Και τα δεδομένα που θα έρθουν να δημιουργήσει η νέα χάραξη, θα τα δούμε. Η απάντηση που εδόθηκε είναι δυνατόν να περάσει. Να περάσει ένας δρόμος. Εγώ σας λέω τον κεντρικό δρόμο του Κουρνά που πρόσφατα φτιάξαμε. Με την ίδια λογική λοιπόν, Καβρός Κουρνάς, δεν έπρεπε να το φτιάξουμε, γιατί υπάρχει περίπτωση να περάσει ο ΒΟΑΚ, άρα δεν πρέπει να το φτιάξουμε. Όχι. Δήμαρχε, αυτό που λέτε δεν στέκει. Γιατί άλλο είναι η κεντρική οδική άξονα, η δημοτική ημί και η αγροτική οδοποιία δημιουργεί παράπλευρους οδούς με άλλες χάραξεις. Ξέρετε ότι ο δρόμος Καβρός Κουρνάς είναι δημοτική οδός. Δεν είναι κεντρικός άξονας. Δημοτική οδός. Ναι, ακριβώς. Γιατί ενώνει δύο οικισμούς, άρα είναι δημοτική οδός. Σωστά. Και στην προηγούμενη χάραξη του 17 είχαν δοθεί παράπλευρες διεξόδους. Αυτό ρωτώ. Να κάνουμε την ερώτηση. Μπράβο. Αν μπορούμε συγκεκριμένα πράγματα. Ωραία. Να την κάνουμε. Δεν είναι να δύσκολο. Λέμε ότι παίρνουμε αναπτυξιακά έργα και μετά να φτιάζουμε κάτι που σε 3 χρόνια θα χαλάσει. Θα το κάναμε έτσι κι αλλιώς μέχρι να εκτελεστεί το έργο. Μέχρι να δημοπρατήσω θα το έκανα το έγγραφο στην ειδήτηση. Τώρα θα το κάνω αυτό, λέω. Τώρα, πριν. Κύριε Αφλιματάκη. Μια ερώτηση θέλω, κυρία Βάνα. Είπατε προηγουμένως, μάλλον σας είπε ο Δήμαρχος, ότι το ίδιο πρόγραμμα είναι με αυτό που γίνεται για την ίδρυψη στο Δήμο, το πρώην Δήμο Αποκορώνου, στο Δήμο Βάμου και λέτε ναι. Ναι. Αυτό, από ό,τι ξέρουμε, υπήρχε μια συγκεκριμένη μελέτη για το ποσό το συγκεκριμένο για να υλοποιηθεί το έργο. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση του δανεισμού, που για μένα είναι δανεισμός, με ένα κλικ λάθος να κάνεις, είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να πληρώσει το χρέος αυτό. Έχουμε συγκεκριμένες, θέλω όμως, μελέτες οι οποίες θα λένε ότι το ποσό το 2.770 τόσο θα πάνε τα χρήματα αυτά σε αυτόν τον δρόμο, σε αυτόν συγκεκριμένα. Εντελώς συγκεκριμένα, κύριε Φλιμετάκη. Όχι στο χάρτη, αλλά τα θέλω σε μελέτη που έχουμε κάνει ο Δήμος. Ούτως ώστε μεθαύριο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση χρεώνουμε το Δήμο. Αν τυχόν γίνει μια παραμικρή αλλαγή, όπως είπε ο κύριος Σταυρουλάκης προηγουμένως και λέει ο Δήμαρχος, ναι, μπορούμε να το κάνουμε ή δεν μπορούμε να το κάνουμε, απευθείας πέφτει το πρόγραμμα. Και είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να πληρώσει το ποσό αυτό. Και πάβει πλέον να υπάρχει έναν επιδοτούμενο και απλά θα χρεωθεί στο Δήμο. Εγώ θα ήθελα λοιπόν τα 2.700, ξέρουμε ότι αυτός ο δρόμος που θα φτιάξουμε στοιχίζει 10 χιλιάρικα, ο άλλος 50. Δήμαρχε, να με παρακολουθείς λίγο. Ναι, παρακολουθώ. Ο άλλος 50, ο άλλος 100.
και το πρόγραμμα αυτό των 2.700 θα πάει εκεί, 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 χωρίς δεύτερη κουβέντα. Εγώ κύριε θέλω μια απάντηση από εσάς. Ναι, κύριε Φλεμετάκη, σας τις έχω στείλει τις μελέτες. Όχι, εγώ θα... Η Οικονομική Επιτροπή την έχει σίγουρα, αλλά νομίζω σίγουρα, ότι... Σίγουρα, ωραία, εγώ την έχω στείλει. Κύριε Καστρινάκη, δύο λεπτά. Η ερώτηση είναι κάτι συγκεκριμένο, κύριε Φλεμετάκη. Για πέστε μας, πώς πότε έγινε... Κατάλαβε, μηχανικός του Δήμου είναι. Μα έχουμε εντελώς συγκεκριμένες μελέτες. Και για να τελειώσω, κύριε Αβάνο, ξέρει, δήμαρχε, είναι ο μορφωμένος άνθρωπος, είναι μηχανικός κοπελιά. Θέλω εγώ σαν δημοτικός σύμβουλος να έρθω στο γραφείο σας, να μου δώσετε τις συγκεκριμένες μελέτες αυτές, τις χρηματοδοτήσεις που θα κάνουμε στον κάθε δρόμο από αυτά και όχι σε ένα χάρτη. Δεν με ενδιαφέρει ο χάρτης. Καθόλου δεν με νοιάζει ο χάρτης. Και να πούμε σε ένα χάρτη ότι θα γίνει αυτό, 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 αυτό. Να σου πω γιατί. Γιατί αυτό το πρόγραμμα είναι αγροτική οδοποιία και έχουμε χάσει μεγάλες ευκαιρίες με τις πλημμύρες και σία και πολλά εκατομμύρια, έτσι, που έχουν γίνει άφαντα τα χρήματα από σπατάλες. Δεν είπα εγώ ότι τα βάλαμε στη τσέπη μας, αλλά πρέπει να, σε αυτή την περίπτωση να προγραμματίσουμε τα συγκεκριμένα έργα, έτσι, για να μην έχουμε αύριο μία ένσταση από τον κύριο Τάβε και να είναι το πρόγραμμα στον αέρα. Γιατί αυτή τη φορά θα υπάρξουν ένστασεις. Και γι' αυτό εσείς μπορείτε να μου πείτε συγκεκριμένα ότι πάρετε ένα χαρτί και ότι τα 2.700 θα πάνε στα συγκεκριμένα αυτά σημεία. Ναι, κύριε Φλεμετάκη, ναι, εντελώς συγκεκριμένα και τα έχουμε στείλει και στον Αντώνη Τρίτσι. Αυτά πώς εγκριθήκαμε. Συγκεκριμένα τίποτα. Πρέπει να είναι. Όταν παίρνει ένα δανεισμό, ξέρω ότι η πόρτα αυτή και το παράθυρο έχει σπάσει. Και πρέπει να διαθέσω 10 ευρώ εκεί. Είναι εντελώς συγκεκριμένοι δρόμοι. Με όνομα, με μήκος, με αδειοδότηση, με τετραγωνικά. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ναι, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Κυρία Τερεζάκη. Μια ερώτηση θα κάνω κι εγώ στη Βάνα. Σε ποια περίπτωση κινδυνεύει ο Δήμος να πληρώσει αυτό το δάνειο? Δηλαδή, να μην... Νομίζω σε καμία. Ό,τι και να γινόταν τα πληρώνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά γράφει στην περίπτωση, γράφει, έχει μια περίπτωση που λέει ότι απεντάσσεται όταν φαντάζομαι... Ρήτρες, λοιπόν, στις δανεικές περιλαμβάνεται... Μισό λεπτό. Λέει στις περιπτώσεις των δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύνομη χρήση του προγράμματος. Και τι να μην κάνουμε ορθή και σύνομη χρήση του προγράμματος. Έχουμε εντελώς συγκεκριμένη μελέτη και πάμε να φτιάξουμε κάτι εντελώς συγκεκριμένο και αδειοδοτημένο. Γιατί να μην κάνουμε σύνομη? Δηλαδή, ξέρετε ποιοι δρόμοι είναι. Αυτούς τους δρόμους θα δημοπρατήσω. Θα έχω μια σύμβαση. Θα πάω να φτιάξω αυτούς τους δρόμους. Γιατί να μην είμαι σύνομη? Σαν τι θα μπορούσε να κάνει ο εργολάβος? Ο εργολάβος έχει μια συγκεκριμένη σύμβαση να εκτελέσει. Δεν του λέω εγώ του εργολάβου να φτιάξει αυτό το δρόμο, να πάω να φτιάξει τον επόμενο. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει σε όλα τα έργα. Ο εργολάβος γιατί μπορεί να δηλώσει αδυναμία, γιατί μην μπορεί να εκτελέσει το έργο, αλλά σε αυτές τις διαδικασίες δεν χάνονται τα έργα. Προβλέπονται, κηρύσσεται έκτοτος και πάμε στον επόμενο. Κύριε Σταυρουλάκη. Κυρία Καστρινάκη, μια ερώτηση για να μήπως διευκολύνουμε την κατάσταση. Επειδή όσοι δρόμοι έχουν πέσει στην αντίληψή μου, είδα ότι είναι διαδημοτικού χαρακτήρα, δηλαδή είτε ενώνουν οικισμούς, είτε ενώνουν ένα κεντρικό επαρχιακό δρόμο με ένα κύριο δημοτικό. Δεν υπάρχουν δρόμοι δηλαδή τυφλοί, αγροτικοί τελείως και φαντάζομαι ότι αυτοί οι δρόμοι θα με την κατασκευή τους θα νομιμοποιηθούν κιόλας και θα έχουν τα δικαιώματα που θα αναγνωριστούν οι δρόμοι και θα έχουν και δικαιώματα οι άνθρωποι που έχουν και τις περιουσίες εκεί. Κάνω λάθος? Υπάρχουν δρόμοι. Οι δρόμοι είναι άλλη διαδικασία. Ναι. Τώρα είναι όπως αυτό που ψηφίσατε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με τον δρόμο του Κεφαλά. Ναι. Εμείς θα εκτελέσουμε ένα έργο και θα βελτιώσουμε. Θέλω να πω ότι η φύση της πρόσκλησης αυτής είναι δρόμοι ουσίας που ενώνουν κεντρικούς δρόμους και οικισμούς. Δεν είναι δρόμοι αγροτικοί απλοί. Για να πάω εγώ στα μπέλη μου, ας πούμε. Να... Όχι, είναι μεγάλοι δρόμοι. Αυτό.
Κύριε Μπενάκη, έχετε το λόγο. Γεια σας και από μένα. Πράγματι, το εργαλείο του Υπουργείου είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Στα χέρια μιας άλλης δημοτικής αρχής όμως για μένα. Δηλαδή, τι λέω, ότι με τη διαγωγή που έχει δείξει η Δημοτική Αρχή στα έργα, και θα αναφέρω 2-3 παραδείγματα, δεν είναι να έχεις εμπιστοσύνη ότι θα εκτελεστεί και ότι δεν θα υποθηκευτεί το μέλλον, το χρηματικό μέλλον των ΚΑΠ για 15 χρόνια. Γιατί το λέω αυτό. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο γίναμε μάρτυρες όλοι μιας αιτιάσεως ενός εργολάβου, του Πιπεράκη συγκεκριμένα, χρηματικού ποσού που ισχυρίζεται ότι έχει δουλέψει. Προσωπικά έχω δεχτεί 2 άτομα, μου έχουν μιλήσει, ότι υπάρχουν χρέη από το Δήμο προς αυτούς. Το άκουσα. Ο ένας μάλιστα λέει ότι δεν είναι μεγάλο το χρέος, είναι μικρό, αλλά μου έχει τάξει ο Δήμαρχος ότι θα μου δώσει 300.000 έργο. Αυτό άκουσα. Βλέποντας την πορεία των έργων που έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, και θα αναφερθώ σε κάτι μικρό, στο χωριό μου, στο Κολοσσιαίο, στο Δράπανο, ένα σχολείο 50 τετραγωνικών μέτρων, 1,5 χρόνο τώρα, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, 1 χρόνο, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και μάλιστα, πριν 10 μέρες είχαμε το πανηγύρι του χωριού, δεν πέρασε κανείς αντιδήμαρχος να δει ότι πρέπει η αυλή να καθαριστεί. Κάναμε μια εκδήλωση και δεν τα καταφέραμε. Με λίγα λόγια, στη συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή και με την πορεία που έχει ακολουθήσει, προσωπικά δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη ότι δεν εκειμονούν κίνδυνοι για να μπει ο Δήμος σε περιπέτειες. Και ένα από τα σημεία που μου έδωσε, ένα από τα στοιχεία που μου έδωσε να φτάσω σε αυτή την απόφαση, χθες συγκεκριμένα το απόγευμα πήγα σε Αρμένους. Άλλο κομμάτι. Και τι είδα. Ενώ έχουμε πρόβλημα με το νερό τόσους καιρούς, είδα τη σωλήνα που πάει στο Τζίτζικα και είναι μπαζωμένη. Μπαζωμένη τελείως. Και δεν φτάνει, λέει, το νερό να πάει στην Αλμυρίδα, κόβεται από εδώ, κόβεται από εκεί. Δεν ευαισθητοποιηθήκατε. Οπότε το λέω, είναι άλλο κομμάτι, ότι η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή δεν πιάνει τα μηνύματα. Γι' αυτό το λόγο θα καταψηφίσω, ενώ είναι ένα εργαλείο με άλλη Δημοτική Αρχή. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε. Αναφέρθηκα στις πολιτικές αποφάσεις. Πρόεδρε, τη διαδικασία. Παρακαλώ, κύριε Καραγιαννάκη, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Καραγιαννάκη. Όχι, παρακαλώ, κύριε Καραγιαννάκη. Αναφέρθηκα, κυρία Καστρινάκη, αποκλειστικά στη Δημοτική Αρχή. Δεν είστε Δημοτική Αρχή. Εντάξει, αναφέρθηκα αποκλειστικά στη Δημοτική Αρχή και περισσότερο στο Δήμαρχο. Δεν είστε Δημοτική Αρχή και κακώς πήρατε το λόγο να μου απαντήσετε κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι, κυρία Καστρινάκη. Κύριε Καραγιαννάκη. Κύριε Καραγιαννάκη, ναι. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να κρατάτε τη διαδικασία. Τι σημαίνει κρατάω τη διαδικασία? Σημαίνει όταν ο ομιλητής τελειώσει, ουσιαστικά τελειώσαν οι ερωτήσεις και μπήκαμε στη διαδικασία των τοποθετήσεων. Κανονικά η διαδικασία των τοποθετήσεων δεν είναι να ξεκινήσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να ξεκινήσουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Μόλις τελειώσουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, θα δίνουμε και στους συμβούλους. Ένα αυτό. Δεν πειράζει όμως, αυτό το παρέρχομαι. Αυτό που δεν παρέρχομαι είναι το εξής. Δεν μπορεί να τοποθετείται ένας δημοτικός σύμβουλος και εν ονόματι της Δημοτικής Αρχής να μιλεί τεχνικό προσωπικό υπηρεσία του Δήμου. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Μας προσβάλλει. Όπως μας προσέβαλε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο η στάση του Δημάρχου με ανοιχτό κινητό να γυρίζει γύρω-γύρω με ένα άγνωστο στην απέναντι μεριά. Δεν ξέρω ποιος ήταν στην άλλη μεριά και κάναμε ερωτήσεις και απαντήσεις για το τι είναι το λιμενικό ταμείο. Αυτά δεν είναι πράγματα σοβαρά σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να τηρείτε τη διαδικασία. Τι σημαίνει τηρώ τη διαδικασία? Τελειώνει ο ομιλητής, παίρνει το λόγο άλλος ομιλητής, σημειώνει ο Δήμαρχος τις τυχόν αντιρρήσεις του και όταν τελειώσει ο γύρος των ομιλητών, απαντά ο Δήμαρχος. Αλλιώς θα γίνεται της κακομοίρας που λένε. Κύριε Καραγιαννάκη, έχετε το λόγο. Μέρνο. Και τον Αράκου. Συνήλικη μας τον γιατρό. Γέρασε, μάνα. Κυρία Μπενάκη, μπορείτε να κλείσετε το μικρόφωνο.
το λόγο έχει ζητήσει πριν από μένα και δεν έχω αντίρρηση να τον επάρει ο πρόεδρος. Ο... Επειδή είσαστε επικεφαλής, το αναφέρω. Και επειδή πήραν τα πρωτεία, ήταν κύριε... δευτερεύον τελείως. Κύριε Ζωή. Εάν είμαστε ερωτήσει, εγώ έχω ερώτηση ακόμα. Εγώ έχω ερώτηση ακόμα. Λοιπόν, εγώ θα ρωτήσω με ποια κριτήρια επιλέγηκαν οι αυτοί οι 18 δρόμοι και ποιοι τελικά είναι, το Α1, Β1, Κ5. Σε μένα δεν λέει τίποτα. Κύριε Ζωή, το έχω ξαναστείλει με email στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα έχω στείλει. Πώς να σου πω ποιοι είναι, αφού σας τα έχω στείλει. Σε χάρτη. Βεβαίως. Σε μένα δεν έχει έρθει χάρτης. Από εκεί και πέρα τα κριτήρια οριστήκανε από την Τεχνική Υπηρεσία ή από την Οικονομική Επιτροπή σαν όργανο. Από την Τεχνική Υπηρεσία έτοιμη πήγε η μελέτη στην Οικονομική Επιτροπή. Μάλιστα. Και πώς θα μάθουμε ποιοι δρόμοι είναι για να ξέρουμε και τι... Κύριε Καραγιαννάκη, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αν τελειώσαν οι ερωτήσεις και μπαίνουμε στις τοποθετήσεις, εγώ ήθελα να κάνω ερώτηση, αλλά κάνω τοποθέτηση. Άρα μπαίνουμε στις τοποθετήσεις. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα από τη μεριά της παράταξής μας είχε εξαντληθεί την προηγούμενη συνεδρίαση και είχαν πάρει συγκεκριμένη θέση την οποία δεν αναιρούμε. Όμως θέλω να διευκρινίσω προς το σώμα και να συμφωνήσω με τη βασική αρχή της εισήγησης του κυρίου Μπενάκη, η οποία λέει ότι στη συγκεκριμένη δημοτική αρχή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Σας είχα πει και σε άλλο συμβούλιο ότι οι επικεφαλείς των παρατάξεων για τα 5 εκατομμύρια είχαμε συμφωνήσει για συγκεκριμένα πράγματα. Τα 5 εκατομμύρια όσον αφορά τις και είχαμε κάνει μια κατανομή, την οποία η κυρία Καστρινάκη γνωρίζει και μας την είχε στείλει, την έχουμε δηλαδή, την ξέρουμε ποια ήταν αυτή, εγώ, ο Ζουγουράκης, ο Μελισσάκης και ο Δήμαρχος, ότι σε κάθε χωριό αναλογεί αυτό το ποσό, είχαμε βγάλει με κάποιους, όπως τις βγάλαμε, όρους, το ποσό που αναλογεί σε κάθε χωριό και τότε υπόθηκε και δώσαμε εμπιστοσύνη κατά προτροπή, έδωσα μάλλον προσωπικά εμπιστοσύνη στον Δήμαρχο, κατά προτροπή του Μελισσάκη και του Ζουράκη, ότι εντάξει, βρε παιδιά, δεν είναι ανάγκη να περάσει τώρα αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο, μην τα... θα γίνουνε. Γίνονται λοιπόν τα έργα. Δεν έχουν γίνει σε ορισμένα χωριά απολύτως τίποτα, που κάποια χωριά έχουν δικαιώματα 200 και 300 χιλιάδων έργα, όπως είναι π.χ. η Ραμνή, ένα παράδειγμα δίνω, κλπ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν οι πίνακες και μπορούμε να δούμε ότι δεν έχουν υλοποιηθεί αυτά τα πράγματα έτσι όπως τα είχαμε συμφωνήσει. Προσοχή, δεν είχε πάρθει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι, υπόψη είναι αυτό. Βέβαια, η δικαιολογία από τη μεριά του Δημάρχου είναι η εξής. Κοιτάξτε, εκκρεμούν τα άλλα 2,5 εκατομμύρια, γιατί η πρώτη εργολαβία τελείωσε, τα πρώτα 2,5. Εκκρεμούν τα άλλα 2,5, οπότε από εκεί θα καλυφθούν. Έχω διαπιστώσει λοιπόν, επειδή το παρακολουθώ το θέμα, ότι κοροϊδεύουν ορισμένα χωριά, κάνοντας από άλλες εργολαβίες λέγοντάς ότι είναι από τις πλημμύρες. Υπάρχουν τέτοια γεγονότα. Όμως εγώ δεν θα επεκταθώ σε αυτό το σημείο, τα ξέρω, όταν θα έρθει η ώρα τους θα μιλήσω. Αυτό που θέλω να πω εγώ από τη μεριά μου είναι ότι από τη στιγμή που το πρόγραμμα λέει ασφάλεια δανείου σε περίπτωση μη ορθής χρήσης, ο δικαιούχος από κάτω του παίρνουμε από τα τακτικά έσοδα. Μη σωστή χρήση δεν θα υπάρξει, κύριοι και κυρίες. Και καταλάβετε το. Είναι προεκλογική περίοδο. Η πίεση για ρουσφέτια θα είναι τεράστια. Η συγκεκριμένη παράταξη δουλεύει μόνο με το ρουσφέτι. Καθαρή κουβέντα, καθαρή δουλειά. Υπάρχει αυτή η διαδικασία στην κοινωνία, την ξέρει. Οι πάντες και τα πάντα για να τους μαζέψουν, ακόμα και τα σκουπίδια, πρέπει να συμφωνήσουν ότι θα μπουν ή θα υποσχεθούν ότι θα μπουν στο ψηφοδέλτιο κλπ. Άρα. Ασφάλεια, άρα περίπτωση μη ορθή χρήσης, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες με τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή, γι' αυτό είπα
ότι συμφωνώ με τον κύριο Μπενάκη, με άλλο σκεπτικό εγώ, να μην υλοποιηθεί με αποτέλεσμα ο Δήμος να επιβαρυνθεί. Και η επόμενη Δημοτική Αρχή, η οποία θα είναι μια άλλη Δημοτική Αρχή, Δήμαρχε, να το ξέρεις από τώρα, να το έχεις υπόψη, γιατί βιάζεσαι να δηλώσεις ότι θα είσαι εσύ. Ναι, θα είναι μια άλλη Δημοτική Αρχή, παιδιά. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το χάλισον από κόρα. Δεν γίνεται, ας πούμε. Πρέπει κάτι να βρούμε, κάποια άκρη. Δεν γίνεται. Τέλος. Τα σκουπίδια, τα νερά, τα διαμαρτυρία. Σε διάβαζα σήμερα ότι θα πάνε στο εισαγγελία κάποιοι άνθρωποι επειδή δεν έχουν πιο νερό. Πού εκεί στο Κόκκινο Χωριό, δεν ξέρω πού ήταν. Εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η κατάσταση λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα κράμα εκρηκτικό στην κοινωνία, το οποίο θα εμφανιστεί και θα αποτυπωθεί βέβαια και στις ερχόμενες εκλογές. Άρα δεν θα είστε Δημοτική Αρχή, δεν σας νοιάζει, θα τα παίξετε όλα για όλα, αλλά δεν θα εφαρμόσετε το πρόγραμμα, είμαι σίγουρος, γιατί θα θέλετε να πάρετε τις εκλογές, με αποτέλεσμα η επόμενη Δημοτική Αρχή να βρει και ένα δάνειο στην πλάτη της. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μπενάκη και η παράταξή μας, όχι εγώ, η παράταξή μας ομόφωνα δεν θα ψηφίσει το συγκεκριμένο δάνειο. Κύριε Τερετζάκη. Εκφράζοντας μόνο την άποψή μου, την προσωπική, και ο καθένας σας ψηφίσει κατά συνείδηση και μιλώντας μόνο για το συγκεκριμένο θέμα που έχουμε μπροστά μας σήμερα, λέω, και επειδή έχω δει δεκάδες τέτοιες συμβάσεις λόγω της φύσεως της δουλειάς μου να υπογράφονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, λέω ότι δεν μπορούμε να στερήσουμε το Δήμο από το πρόγραμμα αυτό, ότι τα έργα που έχουμε αποφασίσει θα πρέπει να εκτελεστούν. Εγώ προσωπικά θα τα ψηφίσω. Κύριε Μελισσάκη. Ναι. Συμφωνώ εν μέρη και με τον κύριο Καραγιαννάκη και με τον κύριο Μπενάκη, αλλά πιστεύω ότι μπορούν να προχωρήσουν τα έργα με έλεγχο από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μην γίνουν ατασταλίες, να μην πάνε με ρυθμιστολογικά κριτήρια, προεκλογική περίοδο παρατεταμένη θα έχουμε. Επιβάλλεται να γίνουν, δεν πρέπει να χάσουμε τα χρήματα, γιατί μετά ποιος ξέρει πότε θα ξαναβγούν χρήματα άλλα για το Δήμο μας. Η Λαϊκή Συσπήρωση θα τα ψηφίσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πάμε. Δεν έχω να πω απολύτως τίποτα. Η ουσία είναι το αποτέλεσμα. Επομένως, οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση νομίζω ότι αυτή την ώρα περισσεύει. Να προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε. Okay. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Να πω κάτι, επειδή το επόμενο θέμα, μα είναι ακριβώς το ίδιο νομίζω, να τα συμπεριλάβουμε στην ψηφοφορία και τα δύο, είναι ακριβώς το ίδιο θέμα, δεν διαφέρει. Δεν είναι το ίδιο. Το άλλο θέμα δεν είναι έργο, είναι μελέτες. Το ξέρουμε, έχουμε διαβάσει, το ξέρουμε. Λέω, εγώ θεωρώ ότι είναι το ίδιο, είναι μια δανειακή σύμβαση η οποία κλπ. Γι' αυτό ακριβώς λέω, αν θέλει το σώμα, αν θέλετε εσείς, το Προεδρείο κτλ. Να γίνει για οικονομία του χρόνου, δηλαδή για τίποτα άλλο. Κύριε Σταυρουλάκη, έχετε το λόγο εσείς. Θα ήθελα να πω το εξής. Παρότι είναι αλήθεια ότι η συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής πάρα πολλές φορές, τόσα χρόνια, όσον αφορά πώς κατανέμονται τα χρήματα, τα εκατομμύρια που περνάνε για τις πλημμύρες και όλων των χρηματοδοτήσεων, είναι τραγικά ανεύθυνη και σίγουρα όχι ξεκάθαρη και σίγουρα χωρίς τη διαβούλευση που κάθε φορά ευαγγελίζεται. Νομίζω όμως ότι δεν μπορούμε, από τη στιγμή που υπάρχει εξασφάλιση ότι θα πληρωθεί το δάνειο από το κεντρικό κράτος, εγώ δεν θα είμαι εκείνος που θα καταψηφίσει να μπούμε στην ένταξη του προγράμματος για την χρηματοδότηση. Με την επισήμαση όμως ότι θέλω άμεσα, κύριε Κασιρνάκη, να κινητοποιηθούμε, να δούμε ποιοι δρόμοι, αν ακόμα και το κομμάτι Αρμένη Καλύβες. Σε ποιο σημείο το κομμάτι που περνάω, Αρμένη Καλύβες. Αν ακόμα και αυτό το κομμάτι αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη χάραξη της νέας εθνικής οδού, να δούμε το ερώτημα, να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητές μας για αλλαγές λόγω εκτάκτων συνδικών, κάτι που επηρεάζει, που δεν είναι πέραν των δυνάμεων μας, να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Γιατί λέω, θα είναι τραγικά εγκληματικό να φτιάξουμε δρόμους, ενώ ξέρουμε τη νέα χάραξη. Να τους φτιάξουμε στα τμήματα που μπορεί να γίνουν χωρίς να υποστούν ζημιά
και το πλεονάζω να το μεταφέρουμε στην ίδια δημοτική ενότητα ή να εξασφαλίσουμε με κάποιο τρόπο την προσβασιμότητα. Πάμε σε ψηφοφορία. Αθητάκης Ιωάννης. Αποστολάκης Ιωάννης. Για τα δύο. Και για τα δύο, ναι. Okay, για το ένα το. Ψηφίζω, πρόεδρε. Βοντζάκης Παύλος. Νιολάκη Νίκη. Γιπαράκης Γιώργος. Ζουλάκης Νικηφόρος. Ζώη Σταύρος. Καμαριωτάκης Εμμανουήλ. Καραγιαννάκης Παντελής. Καυκαλά Αργυρό. Κοτσιφάκης Αντώνης. Το ψηφίζω. Κουκουράκης Ιωάννης. Κουτσουπάκης Χαράλαμπος. Μελισσάκης Νικήτας. Πενάκη Αργυρό. Μπενάκη. Κύριε Μπενάκη. Είναι μέσα. Ωραία. Να προχωρήσουμε και θα... Μπενάκης Πέτρος. Καταψηφίζω. Ξηρουχάκης Γιώργος. Σταυρουλάκης Σταύρος. Ναι. Σταυρουλάκης Ιωσήφ. Ναι. Τερεζάκη Ειρήνη. Ναι, με την επισήμανση βέβαια, έτσι. Ναι, την επισήμανση. Σιλεδάκη Μαρία, ναι. Βλεμετάκης Μιχαήλ. Παρόλο που έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην τεχνική υπηρεσία στην κυρία Βάνα, ψηφίζω παρόν. Προνημάκη Αναστασία. Δεν σας άκουσα. Ναι, θα το πω. Καταψηφίζω. Καταψηφίζω. Είναι παρόν και ο κύριος Βαγιονάκης, δεν σας είπα. Συγγνώμη. Βαγιονάκης. Συγγνώμη. Δεν σας είδα. Είναι παρόν και ο κύριος Κοντεζάκης. Κύριε Κοντεζάκη. Η κυρία Μπενάκη ξανακαλύφθηκε. Είναι το πρώτο θέμα. Καταψηφίζει. Κυρία Μπενάκη είπε... Κυρία Μπενάκη είπε ναι. Ναι, ναι, ψηφίζω όσοι έχει την εισήγηση. Εντάξει, κύριε Μπενάκη. Ευχαριστώ, Μαρία. Ευχαριστώ. Δεκατέσσερα με εφτά είναι. Δεκαπέντε, ναι. Με το δικό μου, δεκαπέντε. Ωραία. Προχωράμε. Δεκαπέντε με εφτά. Και ένα, δύο, τρία παρών. Τρία παρών. Τι οκτώ. Ένας. Εφτά είναι. Λοιπόν, Παγιονάκης καταψηφίζω, ο Τζάκης όχι. Δύο. Τρεις. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ καταψηφίζουν. Τρεις παρών. Ναι, οκτώ, δεκατέσσερις και τρία παρών. Πρόεδρε, για να δούμε να βρούμε άκρα, τι έγινε τελικά. Οκτώ, κατά, δεκατέσσερις, ναι, ναι και τρεις παρών. Ωραία. Προχωράμε. Δεύτερο θέμα. Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισής του για τη λήψη επενδυτικού δανείου συνολικού του ποσού 500
1.000 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενταγμένο το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για την εκτέλεση του έργου μελέτες ορίμανσης έργων Δήμου Αποκορώνου. Εισηγητής Δήμαρχος Τεχνική Υπηρεσία. Λοιπόν, το θέμα αυτό αφορά τις μελέτες που καταθέσαμε στην πρόσκληση πάλι με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και είναι για να γίνει μελέτη του καινούργιου λυκείου του Βάμου μέχρι και να βγάλουμε την οικοδομική άδεια. Η μελέτη του κτηρίου του γυμνασίου, δηλαδή το υφιστάμενο κτίριο να μείνει μόνο σκελετός, να ξαναγίνει καινούργιο σχολείο από την αρχή και η μελέτη του γυροκομείου. Ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις για την ίδια πρόσκληση, όχι η ίδια πρόσκληση, συγγνώμη, το ίδιο πρόγραμμα ο Αντώνης Τρίτσης, πάλι με δανειακή σύμβαση με το Υπουργείο Εσωτερικών που θα πληρώνει το παιδευτικό δάνειο το Υπουργείο Εσωτερικών. Εγώ το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό γιατί είναι μελέτες και είναι απίστευτη παρακαταθήκη για το Δήμο να μείνουν αυτές οι τρεις μελέτες μαζί με την οικοδομική άδεια. Και θα σας έλεγα ότι ακόμα, αλλά προσωπική μου άποψη, έτσι σαν υπάλληλος και σαν άνθρωπος, ότι ακόμα και αν δεν ήταν. Δηλαδή και μόνοι μας να τα πληρώναμε, είναι ένα πράγμα που αξίζει. Ειδικά για να κάνουμε το καινούριο λύκειο του Βάμου και, να φτιάξουμε τα σχολιά. Ρωτήστε με τώρα αν θέλετε κάτι. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάποια... Κύριε Σταυρουλάκη. Να κάνω μια ερώτηση στον αφορά το γυροκομείο. Η μελέτη τι αφορά συγκεκριμένα, αν μπορεί να με πει δύο κουβέντες. Η μελέτη, δεν θυμάμαι για πόσα άτομα, γιατί τους έγραψε κάτω το κέντρο κοινότητας. Όσα μας ζήτησε το κέντρο κοινότητας, ένα γυροκομείο για 65 και κέντρο ημερήσιας φροντίδας, και γυροκομείο δηλαδή, και κέντρο ημερήσιας φροντίδας. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που καταθέσαμε στον Αντώνη Στρίτζης αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, Όχι, τις μελέτες. Τη μελέτη τώρα αφορά την κατασκευή στη μετέπειτα. Να μας φτιάξουν τα σχέδια μας. Μπράβο, για την κατασκευαστική μελέτη. Ωραία, το ίδιο. Όχι. Δήμαρχε, άσε να μιλήσει. Έχει μέσα η μελέτη, η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας του γεωροκομείου. Όχι, βέβαια. Είπαμε, έχει το τεχνικό αρχιτεκτονικά στατικά. Εντάξει, Κατσέλη. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση. Δήμαρχε. Όπως είπε η κυρία Καστρινάκη, αφορά ορίμανση μελετών. Όλοι γνωρίζουμε τις προσπάθειες όλων των δημοτικών αρχών που προηγήθηκαν όσον αφορά την ανέγερση του νέου λυκείου ΒΑΜ και τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Είναι ευθύνη και πόσο μάλλον των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα να κατανοήσουμε το πρόβλημα και να πούμε ένα ομόφωνο ναι στην κατασκευή και την ανέγερση του νέου λυκείου ΒΑΜΟΥ αλλά και την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος του κτηρίου που όπως ξέρετε από το 1932 έχουν γίνει μικροπαρεμβάσεις και δεν μας τιμά και η εικόνα η οποία παρουσιάζεται και προστίθεται κάθε χρόνο με την αύξηση των μαθητών, ευτυχώς που έχουμε αύξηση μαθητών αλλά δυστυχώς είναι και άλλες αιτίες που αυξάνουν τους μαθητές στο ΒΑΜΟ. Δεν είναι ώρα να τους αναφέρουμε. Άρα θεωρώ ότι η συνένεσή σας θα πρέπει να είναι ομόφωνη. Θέλετε να πάρετε κάποιος άλλος το λόγο? Κύριε Κουτσουπάκη. Χρόνια πράγματι ακούμε για τη χρηματοδότηση του καινούργιου λυκείου στο Βάμο. Υπήρχε μελέτη προηγούμενα. Όταν υποσχότανε διάφοροι ότι θα τη χρηματοδοτήσουν, υπήρχε μελέτη. Αν υπήρχε, που είναι αυτή. Και τώρα η καινούργια τι ρόλο θα παίξει. Πράγματι για το παλιό κτίριο δεν υπήρχε. Πάντοτε λέγαμε ότι θα πρέπει να γίνει μια μελέτη για τα στατικά του και όλα αυτά. Υπάρχει παλιά μελέτη του κτηρίου. Και αν είναι που είναι και γιατί χρηματοδοτούμε καινούργια, αν υπάρχει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να σας απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, για το γυμνασίο λύκειο, για το κτίριο το υφιστάμενο του γυμνασίου λυκείου, έχουμε κάνει μελέτη στατικής επάρκειας. Πότε είναι? Είναι 5 χρόνια τουλάχιστον. Έτσι.
και προσπαθούμε να βρούμε τη χρηματοδότηση. Την έχουμε στείλει και στην ΚΤΥΠ, τη μελέτη της Αττικής Επάρχειας, που είναι καταρχήν τα σχολεία, το ξέρετε όλοι ότι είναι υποχρέωση της ΚΤΥΠ, του παλιού ΟΣΚΟ, που μετατράπηκε σε ΚΤΥΠ. Αυτοί έχουν το δικαίωμα και ορίζονται από τον νόμο ότι πρέπει να κάνουν τις μελέτες, να βγάζουν τις οικοδομικές άδειες και να φτιάχνουν τα καινούργια σχολιά ή να βελτιώνουν ή να αναβαθμίσουν κτλ. Λοιπόν, όσον αφορά το εφιστάμενο κτίριο, εμείς όταν το νομοποιήσαμε όλα τα κτίρια στο οικόπεδο, δηλαδή το σχολείο δεν είναι μόνο το κεντρικό του κτίριο και όλοι τα προκατασκευασμένα που είχε βάλει ΟΣΚΟ όλα τα χρόνια από το κηλικείο μέχρι τα πάντα του, ήμασταν υποχρεωμένοι από τον νόμο και κάναμε τη μελέτη της Αττικής Επάρχειας. Είναι γνωστό ότι η μελέτη αυτή δεν ανταποκρίνεται στους σημερινούς κανονισμούς και δεν ήταν δυνατόν να ανταποκρίνεται δηλαδή ένα κτίριο που είναι πριν του 40. Να ανταποκρίνεται σε αυτά που πρέπει να ανταποκρίνεται. Τη μελέτη την είχαμε υποστείλει λοιπόν στην ΤΥΠ και του ζητούσαμε επιμόνως και τη χρηματοδότηση ή τέλος πάντων ή οτιδήποτε μπορούσαν να μας κάνουν, έστω και την έκδοση της άδειας. Δεν το έκαναν αυτό. Για το καινούριο κτίριο τώρα του Λυκείου του Βάμου, το καινούριο σχολείο τέλος πάντων που θέλουμε, είχε καταθέσει ένα φάκελο χωρίς στοιχεία ο Δήμος Βάμου. Ξανακάναμε ανασύνταξη αυτού του φακέλου, περάσαμε από την δεύτερο βάθμια επιτροπή, γεωλογικές μελέτες, τέλος πάντων ό,τι προκαταρκτικό χρειαζόταν. Όχι όμως αρχιτεκτονικά, στατικά κτλ. Τα προκαταρκτικά που χρειαζόμασταν και ζητούσαμε από την ΚΤΥΠ να φτιάξει το καινούριο σχολείο. Είχαμε έρθει τότε που είχαν κατέβει με την ευκαιρία του σεισμού το κλιμάκιο, σε μια συνεννόηση ότι μου είχαν πει ότι αυτή τότε ήταν στο 70% της μελέτης του Λυκείου των Λεχενών. Είπαμε, παιδιά, δώστε μας το ίδιο, δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, είναι 2.000 τα είδα τα αρχιτεκτονικά. Ήταν πάρα πολύ ωραία αρχιτεκτονικά. 2.000 τετραγωνικά καινούριο σχολείο με τα εργαστήρια ξεχωριστά από τις αίθουσες δασκαλίας, βιβλιοθήκες και εγώ ατσασέρω όπως πρέπει να είναι καινούριο σχολείο. Όμως η διοίκηση της ΚΤΥΠ, όσο κι αν το πάλεψε ο Δήμαρχος με το διγαλάκι που βλέπετε κτλ., δεν κατάφεραν να προχωρήσουν να μας δώσουν και εμάς τη μελέτη των Λεχενών. Μπορεί να μην την τελείωσαν ποτέ, δεν ξέρω. Πάντως δεν προχώρησε. Οπότε η μόνη άλλη μας λύση είναι αυτό που προτείνεται με την ευκαιρία του Τρίτσι. Να κάνουμε τις μελέτες μόνοι μας. Να δώσουμε να μας κάνουν τις μελέτες. Όταν λέω τις μελέτες εννοώ αρχιτεκτονικά, στατικά, μηχανολογικά. Και να εκδώσω την οικοδομική άδεια. Δηλαδή, να πας, ξέρω εγώ, στον Υπουργό, μετά στον Περιφερειάρχη, στον όπου είναι, και να του πεις ότι εγώ έχω πλήρως αδειοδοτημένη μελέτη με οικοδομική άδεια και θέλω να μου δώσεις 4 εκατομμύρια για να φτιάξω το καινούργιο λύκειο Βάμου και ξέρω και 1,5 εκατομμύριο για να γδίσω, να αφήσω μόνο τους 4 τοίχους στο γυμνάσιο. Θα βγάλω και τις πλάκες. Είναι. Χρειάζεται και αυτό. Ενισχύεις ό,τι πρέπει να ενισχύσεις. Ξαναρίξεις τις πλάκες σου, κουφώματα. Είναι στην ουσία ξανακάνεις και το φυστάμενο σχολείο καινούριο. Νομίζω ότι χωρίς αυτό, δηλαδή, αν δεν φτάσουμε στο σημείο πια έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα με την ΚΤΥΠ. Να κάνω μια ερώτηση στο σημείο αυτό. Όταν λοιπόν με το καλό ολοκληρωθούν οι μελέτες και αποκατασταθεί το παλιό κτίριο και ανεγερθεί το καινούριο κτίριο, οι προκάτ αίθουσες θα παραμείνουν ή θα φύγουν από το. Ό,τι θέλουμε τις κάνουμε τις προκάτ. Γιατί να παραμείνουνε. Δηλαδή θα έχεις δύο καινούρια φανταστικά σχολεία που θα πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Γιατί να τα κρατήσω. Εγώ δεν θα τα κρατούσα. Εσείς άμα θέλετε, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να φύγουν. Δηλαδή η χρηματοδότηση που υποσχόταν τώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν αέρας. Όποιος ένα την υποσχόταν. Ναι. Πρακτικά ήταν αέρας, τίποτα. Πρακτικά, ναι. Γιατί όλοι περιμένανε να έχει γίνει το κτίριο. Όλοι περιμένουν αυτό. Ποτέ, κύριε Κουσπάκη, νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να. Τέλος πάντων, δεν θέλω να χαλάσω τη συζήτηση. Το θέμα της τοποθέτησης είναι ένα άλλο ζήτημα. Εγώ απλώς ρωτάω, επειδή ακούγαμε χρόνια υποσχέσεις και δεν έγινε τίποτα. Και τώρα ερχόμαστε και θα πούμε ότι δεν έχουμε μελέτη και θα την κάνουμε. Όταν θα γίνει, τι χρονοδιάγραμμα βλέπουμε για τη μελέτη. Είμαστε σε καλό μονοπάτι. Γιατί το λέω αυτό. Μόλις ανοίγει το καινούριο ΠΟΔΟΕ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε ένα χρόνο περίπου, κυρία Καστρινάκη, τέτοιου χρόνου τι θα έχουμε τη μελέτη. Εγώ αυτό έχουμε συμφωνήσει με τους μελετητές, αλλά πρέπει να προχωρήσουν και οι διαδικασίες. Δηλαδή, αν δεν υπογράψει, πώς θα τους πληρώσουμε τους μελετητές, με τι λεφτά.
Λοιπόν, επομένως, έχοντας λοιπόν τις μελέτες, μπορούμε να βρούμε χρηματοδοτικά προγράμματα από το ΠΟΔΟΕ της Περιφέρειας μέχρι του Υπουργείου και να μπορέσουμε τα έργα αυτά να τα χρηματοδοτήσουμε και να τα εκτελέσουμε. Νομίζω ότι για πρώτη φορά έχουμε απτό φως. Συμφωνώ μαζί σας. Τι χρονοδιάγραμμα, συγγνώμη λίγο, τι χρονοδιάγραμμα βλέπουμε για τη μελέτη, γιατί μιλάμε μέχρι και την άδεια. Τι βλέπουμε, πόσα χρόνια. Όχι χρόνια. Κύριε Κουτσουπάκη, έχουμε πει με τους μελετητές ότι σε ένα χρόνο... Διάγραμμα που λέει εσύ, Δανειακή... Όχι. Είπαμε ότι μέσα σε ένα χρόνο όχι απλώς θα έχουν τελειώσει τις μελέτες, θα έχουμε καταθέσει και για οικοδομικές άδειες. Ευελπιστώ ότι με την κίνηση που γίνεται στην Πολοδομία, με όλη δήμη, να πάρουμε 10 υπαλλήλους προσωπικό, ευελπιστώ ότι θα καλυτερέσουν και τα πράγματα στην Πολοδομία. Και δεν θα αργήσει... Σε ποιο στάδιο βρίσκεται? Με την Πολοδομία. Ναι, με την ενίσχυση. Είμαστε στη φάση πριν την υπογραφή. Μην το ανοίξουμε. Α, το Δήμαρχε, 15 ανθρώπων να πάρουν, μην το ανοίξουμε. Α, μην το ανοίξουμε. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να βγάλουμε οικοδομική άδεια. Αυτή την Πολοδομία θα παλέψουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Κύριε Ζώη. Θα συμφωνήσω με τον Χαράλαμπο ότι τελικά όσα τα παρελθόντα ήταν επιπτερόντα και τίποτα άλλο, έτσι. Παλιότερα είχαμε τον οργανισμό σχολικών κτηρίων, ήταν ο οργανισμός του Υπουργείου, με μόνιμο προσωπικό, με. Έκανε τις μελέτες, επόπτευε και τα λοιπά, έλεγχε, μέχρι να ανατεθεί η κατασκευή. Με την ΚΤΥΠ τώρα, η οποία είναι ανώνυμη εταιρεία, έχουν πάει όλα τα δημόσια κτίρια σε αυτούς, είτε σχολιά είτε δεν ξέρω τι, τα πάντα, χωρίς προσωπικό και βέβαια τώρα πλέον πλέζομαι με αυτό που βλέπουμε στο Καστέλι, η μία εταιρεία να αναλαμβάνει σε ένα διαγωνισμό, η άλλη να αναλαμβάνει να μπαίνουν στα δικαστήρια και μετά το σεισμό είναι πόσα, 2-3 χρόνια και πανηγυρίζομαι ότι τώρα προγραμματίζεται πότε θα κατεδαφιστεί το Πασχαλιό σχολείο στο Καστέλι. Φανταστείτε πότε θα χτιστεί το καινούριο. Και βέβαια, τι τραβά ο μαθητόκοσμος εκεί. Είναι σωστό, εγώ συμφωνώ, μέσα σε αυτό δεν έχω καμία αντίρρηση, ενώ στο προηγούμενο δεν είμαστε μηχανικοί, θέλουμε απλουστευμένα τα πράγματα και τους χάρτες, πιθανώς να χρειάζονται και προγράμματα που εμείς δεν τα έχουμε στα κομπιούτερ για να τους δούμε και για να βλέπουμε κάθε φορά τι είναι αυτό. Τώρα ποια είναι στη μια ανάθεση, ποια στην άλλη, δεν τα παρακολουθούμε γιατί δεν είμαστε μέσα στην υπηρεσία. Όσον αφορά το γυμνάσιο πρέπει να δούμε σοβαρά το θέμα της σχολικής βιβλιοθήκης. Είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη σχολική στον ομό Χανίων με 20.000 τίτλους. Και όχι μόνο το κτηριακό της, αλλά και βιβλιοθηκονόμο. Όσον αφορά το γυμνάσιο και τις παρεμβάσεις που θα γίνουν εκεί, έχουμε πει και για κάτι άλλα οικόπεδα να τα διερευνήσουμε, αυτά μην τα χάσουμε, έτσι. Πιθανώς να χρειαστούν σαν αύλοι χώροι. Ο Μπενάκης είχε πει ότι έχουν υπάρξει αποφάσεις για κάποια οικόπεδα. Ωραία. Και να έχουμε υπόψη ότι μέσα στις επισκευές πιθανώς να μας ευγούν και τα νεότερα μνημεία, γιατί το κτίριο είναι πάνω στο παλιό Σεράγιο, έτσι. Και αν βρεθεί τίποτα... Σωστό. Καμία αντίρρηση. Κύριε Μπενάκη, έχετε το λόγο. Ναι, μια κουβέντα. Είχα πει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να ρωτιέμαι τώρα με το ότι δεν βρέθηκε στο φάκελο τίποτα. Όταν το Νομαρχιακό Συμβούλιο, ήσασταν Νομαρχιακό Σύμβουλο, κύριε Δήμαρχε, πήρε απόφαση και δέσμευσε 2 εκατομμύρια για το Λύκειο Βάμου και 400.000 για το Νηπιαγωγείο Βάμου, που υλοποιήθηκε το Νηπιαγωγείο, το Λύκειο δεν υλοποιήθηκε. Αναρωτιέμαι τι έγινε αυτές 2 εκατομμύρια ευρώ το 2008-2009 δεν δεσμεύονται κουτουρού στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Και κάτι άλλο, πολιτικό. Ήρθατε δήμαρχε, δήμαρχος εδώ, υποψήφιος την πρώτη φορά. Γιατί δεν πιέσατε την πρώτη δημοτική αρχή? Ήσασταν και φρέσκος τότε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο να το υλοποιήσει. Υλοποίησε ο κύριος, γενιάσατε, ο κύριος Μαρκάκης εγενίασε το νηπιαγωγείο. Γιατί δεν πιέσατε από τη θέση της αντιπολίτευσης να υλοποιηθεί και έπειτα 8 χρόνια δήμαρχος? Πού? Λοιπόν, εγώ με αυτή τη λογική και επειδή όπως προείπα δεν έχω εμπιστοσύνη, ενώ θα μπορούσε να είναι ένα αναπτυξιακό κομμάτι και με την τακτική του Δημάρχου ως αντιπολίτευση και ως Δήμαρχος,
δεν θα ψηφίσω δυστυχώς και αυτή τη Δανειακή Σύμβαση. Κύριε Ποντζάκη. Μια που μιλάμε για μελέτες και επειδή είναι παρούσα η κυρία Καστρινάκη, ήθελα να ρωτήσω, δεν είναι βέβαια σε αυτό το θέμα, απλά ήθελα να ρωτήσω για τη μελέτη διάβρωση των ακτών που είχε ξεκινήσει στη Γεωργιούπολη. Αυτή η μελέτη πού φτάνει και αν έχει πληρωθεί. Αν έχει τελειώσει δηλαδή. Η μελέτη της διάβρωσης έχει τελειώσει, μας την έχουν παραδώσει, δεν έχει πληρωθεί. Θα το λύσουμε όμως και αυτό με ευθύνη της κτηματικής, γιατί η κτηματική από τότε που την καταθέσαμε μέχρι και προχθές που τους κυνηγάω και τους έστειλα ένα πολύ προσβλητικό email, δεν το έχουν εισαγάγει ως θέμα στην Επιτροπή για να βγάλουν το χαρτί της διάβρωσης και πρέπει να το κάνουν αυτό, σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιτρόπου, για να συνεχίσει η μελέτη την αδειοδότησή της που είναι έτοιμη και να πληρωθούν και οι μελετητές. Οι μελετητές, τους το έχω πει και στους ίδιους, μπορούν να πληρωθούν μόνο δικαστικά, όπως μου είπε ο Επίτροπος, γιατί το δικαστήριο έχει και άλλα μέσα, ενώ εγώ σαν υπάλληλος πρέπει να κινηθώ εντός της νομοθεσίας που γνωρίζω. Αλλά η κτηματική την τελευταία φορά, σας λέω που τους το είπα, μου υποσχέθηκε ότι με την καινούργια επιτροπή μετά το 15 Αύγουστο θα το βάλει. Ό,τι μου είπε, σας το λέω. Ελπίζω ότι θα πάμε καλύτερα. Κυρία Τερεζάκη, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί ο Δήμος παράλληλα να αναθέσει και την οικονομοτεχνική μελέτη για το γυροκομείο. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι βιώσιμο? Θα αναθέσουμε την μελέτη την κατασκευαστική χωρίς να ξέρουμε αν υπάρχει βιωσιμότητα στη μονάδα. Δεν θα πρέπει συγχρόνως να προχωράει και η οικονομοτεχνική μελέτη? Όταν κατεβήκαμε στην πρόσκληση του Τρίτσι, δεν είπαμε εμείς για οικονομοτεχνική μελέτη. Εμείς έχουμε ξανααναφερθεί εδώ στη βιωσιμότητα. Εγώ αυτό δεν το ξέρω, αλλά θα μπορούσατε να αναθέσετε όποια μελέτη θέλετε. Οικονομική Επιτροπή, είστε σε άλλη διαδικασία. Είναι δύσκολο να αναθέσουμε την οικονομοτεχνική μελέτη. Πρέπει να συνονοηθούμε με την οικονομική υπηρεσία. Θέλει λεφτά. Λεφτά, ανάθεση, κοντά. Την οικονομοτεχνική μελέτη. Αν και είναι παράτερο να κάνουμε πρώτα κατασκευαστική μελέτη και μετά οικονομοτεχνική μελέτη, αυτό είναι τουλάχιστον για τα άτομα που έχετε ζητήσει στο Αντώνη Τρίτσης, για τη δυναμική αυτή, να ζητήσουμε την οικονομοτεχνική μελέτη άμεσα να την αναθέσει ο Δήμος, άμεσα να τρέχει τώρα, μαζί με την ένταση στο πρόγραμμα. Καλά, κύριε Καστρινάκη, αυτό είναι κάτι άλλο, δεν αφορά τεχνική υπηρεσία. Ναι, εντάξει, ωραία. Εμείς λοιπόν να έχουμε ενημέρωση αν είναι εύκολο πόσα άτομα έχουμε ζητήσει και να... Ωραία. Ωραία, εντάξει. Θα ψηφίσω με ένα λόγο. Προχωράμε. Θέλετε να τοποθετηθείτε η επικεφαλής? Κύριε Τερεζάκη. Να πάω στην ψήφιση. Θέλετε να τοποθετηθείτε σαν επικεφαλής? Κύριε Μελισσάκη. Ναι, η Λαϊκή Συσπήρωση θα το ψηφίσει τη μελέτη Γυμνάσιο Λύκειο Βάμου. Είναι διακαής πόθος των καθηγητών, των γονιών, των μαθητών και έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Είναι γερασμένο κτίριο το τωρινό σχολείο, είναι σχεδόν 100 ετών και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η μελέτη. Μετά για το γεροκομείο, εμείς πιστεύουμε ότι εκτός την οικονομική μελέτη πρέπει να κοιτάμε τις ανάγκες των κατοίκων. Από τη στιγμή που ανάγκες των κατοίκων το απαιτούν, πρέπει να γίνει. Και μετά τα λεφτά να κόψει το κράτος στο λαιμό του, να τα βρει, να τα δώσει, να προχωρήσει αυτή η δομή, ώστε να μην πηγαίνουν οι λυκειωμένοι μας, οι ιδιωτικές δομές, γιατί ήταν και από κορονιώτες στην Αγία Σκέπη που βρήκανε μαρτυρικό θάνατο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστώ. Πάμε στην ψηφοφορία. Λοιπόν, Αθητάκης. Αποστολάκης. Βαγιονάκης. Βοντζάκης. Βριονάκη Νιολάκη. Γκυπαράκης. Ζουλάκης Νικηφόρος. Ζώη Σταύρος. Ναι. Καμαριωτάκης Εμμανουήλ. Είναι έξω. Καραγιαννάκης Παντελής.
Καυκαλάργυρο. Καλάργυρο. Κύριε Καμαριωτάκη. Κύριε Καμαριωτάκη, ψηφίζετε. Κυρία Καυκαλά. Κύριε Κοντεζάκη. Κοτσιφάκης. Το ψηφίζω. Κουκουράκης. Κουτσουπάκης Χαράλαμπος. Μελισσάκης Νικήτας. Μπενάκη Αργυρό. Ναι, το ψηφίζω. Μπενάκης Πέτρος. Καταψηφίζω. Ξηρουχάκης Γιώργος. Το ψηφίζω με την παρατήρηση να γίνει παράλληλα στο... με το γυροκομείο να γίνει παράλληλα και οικονομοτεχνική μελέτη. Σταυρουλάκης Σταύρος. Ναι. Σταυρουλάκης Ιωσήφ. Ναι, με την επισήμανση όπως έχουμε ζητήσει και άλλες φορές και έχει αποφασίσει ο Δημοτικό Συμβούλιο στο τμήμα που αφορά την, το γυροκομείο. Εκτός της ένταξης που ψηφίζουμε στο Αντώνη Τρίτσης, άμεσα η Δημοτική Αρχή και η Δήμαρχη, το έχουμε ξαναψηφίσει, να αναθέσει οικονομετρική μελέτη βιωσιμότητας τουλάχιστον για τα άτομα που έχετε ζητήσει στο Τρίτσης κατασκευή. Γιατί τουλάχιστον είναι παράτερο, τουλάχιστον να είναι και ανάποδα. Να δούμε τη βιωσιμότητα. Τερεζάκη Ειρήνη. Τηλεδάκη Μαρία, ναι. Πλεμετάκης Μιχαήλ. Ναι. Προνημάκη Αναστασία. Δεν σας άκουσα. Όχι. Ακούτε. Ναι, διότι αυτά εφόσον το Υπουργείο δεσμεύεται. Λοιπόν, εφόσον το Υπουργείο δεσμεύεται ότι μπορούν να πληρωθούν από το κράτος τέλος. Κύριε, καθένας ψηφίζει. Λοιπόν, πάμε με τη τελευταία ψηφίζομαι. Ούτε από εκεί, ούτε από εκεί. Κύριε Σταυρουλάκη, συγγνώμη. Έχει το λόγο ο κύριε Ζώης. Κυρία, δεν μπορεί πρέπει να... σε κάθε συνεδρίαση να καταλήγουμε σε αυτό το χαϊκούι. Μπράβο. Καταλάβετε το. Και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Δημοτικό συμβούλιο είναι, όχι χαύρα. Και, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει την άποψή του, την τεκμηριώνει. Σεβαστή είναι και πάμε με την πλειοψηφία. Yeah. Είναι απλά τα πράγματα. Κάθε φορά δηλαδή θα παίζουν τα νεύρα μας. Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω. Κύριε Καραγιάννη, είμαστε στην ψηφοφορία. Να πω το αποτέλεσμα. Ναι, μετά λέω μπορώ να πω κάτι. Ναι. Να διευκρινίσω λοιπόν, κάτι θέλω. Έχουμε 17 ναι, 7 όχι και ένα παρόν. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, επειδή... το παρόν είναι... Πού το έγραψα εδώ πέρα. Ο κύριος Βαγιονάκης, ναι. Βαγιονάκης Πέτρος. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει να μας διακατέχει μια υπευθυνότητα σε αυτά που λέμε. Και αυτό που έκφρασα ήταν το εξής και έγινε αυτό που έγινε, ότι είπα προς το ΣΥΦΙ, δεν σε ειρωνεύτηκα ΣΥΦΙ, εγώ είπα το εξής, εάν οικονομοτεχνική μελέτη, λέω, βγάλει ότι δεν μπορούμε όπως η ΔΕΙΑ να κάνουμε γυροκομείο σύμφωνα με αυτά, θα πάει στράφη, λέω, η μελέτη που θα. Θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή είμαστε ένα υπεύθυνο όργανο και εμείς υπεύθυνοι, θα πρέπει οι σκέψεις μας και η λογική μας όταν επιχειρηματολογούμε για την ψήφο μας να έχει μια συνέχεια λογική. Γιατί δεν είναι λογικό
να γίνει πρώτα η μελέτη και μετά η οικονομοτεχνική, ή να γίνει παράλληλα. Πρώτα γίνεται η οικονομοτεχνική. Αν η οικονομοτεχνική μας δείξει ότι ναι, μπορούμε να το κάνουμε, προχωρούμε στο επόμενο βήμα. Αυτά, αν και ο επικεφαλής σας, ο κύριος Γουράκης, θα είχε επιστήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο έγκαιρα, δεν έγιναν. Και εσύ έρχεσαι τώρα και μου λες ότι σε ειρωνευόμουν. Δεν σε ειρωνεύτηκα καθόλου. Και αν το πήρες έτσι, κάνεις λάθος. Απλά ζητώ μια υπευθυνότητα και μια συνέχεια λογική στη σκέψη. Ευχαριστώ. Υπευθυνότητα θα δίνω σε αυτούς που με στηρίξαν ή με ψηφίσανε και όσοι σε κανένα άλλο. Πρώτον και δεύτερον, το σκεπτικό μου είναι ξεκάθαρο. Διότι αν τυχόν στα 65 άτομα δεν βγαίνει λοιπόν μελέτη βιωσιμότητας, κύριε Καραγιαννάκη, τότε ο Δήμαρχος που τόσο καιρό εμείς επιζητούμε και μας αγνοεί λόγω της Οικονομικής Επιτροπής να γίνει οικονομοτεχνική μελέτη, θα είναι έξετος. Πρώτον και δεύτερον, θα αναγκαστούν να προσαρμοστεί, όπως συζητήσαμε λόγω εκτάκτων αντικών, να δούμε μέσα από το Αντώνης Τρίστα να προσαρμόσουμε τα λεφτά να κατευθυνθούν σε άλλη μελέτη. Αυτό λέω. Κύριε Ζώη. Για το ίδιο θέμα. Εξαρτάται πώς βλέπουμε την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια σε αυτή τη χώρα. Εάν και εφόσον θεωρούσαμε ότι είναι υποχρέωση του κράτους, τότε αυτά θα πρέπει να είναι δωρεάν. Από εκεί λοιπόν εξαρτάται και ο χαρακτήρας που πρέπει να έχει το γυροκομείο. Εάν μπούμε στη λογική ανταπόδοσης, θα πρέπει να την πληρώνουν οι πολίτες. Εμείς τουλάχιστον σαν παράταψη τέτοια αντίληψη δεν την έχουμε. Απαιτούμε να είναι δημόσια. Όπως υπάρχουν τέτοιες δημόσιες δομές. Αν είναι να πληρώνουν τα γεροντάκια, και τι θα πληρώνουν, τα 300 ευρώ που παίρνουν, ή βέβαια θα βγαίνει. Λοιπόν, προχωράμε. Δήμαρχε, κύριε Καμαριωτάκη. Κυρία Πρόεδρε, το λόγο. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Εάν ένας κύριε συνάδελφοι θα έπρεπε να είναι εξαγριωμένος σε αυτή την αίθουσα με τα ό,τι ακούει κάθε φορά από το Δημοτικό Συμβούλιο, τις όποιες προσβολές ακούει, θεωρώ πως θα έπρεπε να είναι ο Δήμαρχος. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου, και θα το πω για άλλη μια φορά, όσο και αν προσβάλλομαι, όσο και αν θίγομαι, είτε προσωπικά είτε η αξιοπρέπειά μου, δεν θα τα αποκριθώ. Διότι μέλημά μου είναι η ηρεμία και η κοινωνική γαλήνη σε αυτόν τον τόπο και θα την περασπιστώ μέχρι τέλους. Ωραία, προχωράμε στο επόμενο θέμα. Θέλετε να κουβεντιάσουμε. Άμα θέλει το σώμα, να κουβεντιάσουμε το τέταρτο θέμα. Να κουβεντιάσουμε το τέταρτο πρώτα και μετά. Και μετά το τρίτο. Το, ναι. Μία ερώτηση για τον ΒΟΑΚ στην κυρία Στρινάκη. Να συζητήσουμε το τέταρτο θέμα. Έχουν βγει οι χάρτες. Επομένως, συζητάμε το τέταρτο θέμα. Σας έχουμε στείλει. Κύριε Αποστολάκη. Όχι τους πρώτους. Προχτές σας στείλαμε ένα link με την απόφαση. Τη Δευτέρα. Να μιλήσει. Κυρία Καστρινάκη, της έστειλε ο Γεωργόπουλος τη Δευτέρα. Συζητάμε το τέταρτο θέμα, συζήτηση για την ΠΕΤ της νέας χάραξης του ΒΟΑΚ. Κυρία Καστρινάκη. Λοιπόν, για το ΒΟΑΚ μας ήρθε ενημέρωση ότι εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι. Έστειλα λοιπόν στον Γιώργο τον Θοδωρόπουλο την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και τους χάρτες που συνοδεύουν αυτή την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο, γιατί πήρα και τον κύριο Στουρνάρα, που είναι εκεί στο Υπουργείο που είναι υπεύθυνος για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, αυτός κυρίες, δηλαδή το όνομά του γράφει η απόφαση, και του είπα, δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο το λεκτικό σου αυτό που λες στην έγκριση, την απόφαση έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και αυτό που δείχνεις στους χάρτες που συνοδεύουν την απόφασή σου. Και του ζητούσα, έχεις Χριστιανέ μου πουθενά άλλου χάρτες, στείλε μου να δω. Γιατί παράδειγμα, του είπα για τον κόμβο της Γεωργιούπολης. Τον κόμβο της Γεωργιούπολης τον γράφεις ότι είναι στο 36.500 και σε ένα σχέδιο μου το δείχνεις στο 38. Και μου λέει, όχι, το σχέδιο είναι εποπτικό τέλος πάντων κτλ. Καταλαβαίνω ότι αυτό που θέλει να μου πει, εκτός και αν το έχουν αφήσει λίγο στο φλού γι' αυτό, έλεγα στον κύριο Σταμπουλάκη πότε θα καταλήξουν και πότε θα το κάνουν, ότι ισχύει το λεκτικό τους. Στα σχέδια,
αυτό που γράφει η απόφαση. Από αυτά που καταλαβαίνω, εγώ διαβάζοντας την απόφαση, καταλαβαίνω ότι ο κόμβος από τους Ασπουλιάνους έχει μεταφερθεί στη Γεωργιούπολη. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν κατάλαβα. Ξαναπείτε το λόγο του Μπέλ. Λόγω της καμπάνας, δεν άκουσα. Ξαναπείτε το. Καταλαβαίνω αυτά που μου είπε, αλλά θέλει πολύ μελέτη. Δεν έχω προλάβει να το μελετήσω. Ξαναπείτε αυτό που είπατε. Καταλαβαίνω ότι ο κόμβος της Γεωργιούπολης πηγαίνει στον Αλμυρό, στο 36.500 γράφει. Ναι, αφού λέει 36.500. Να βοηθήσω τη συζήτηση λίγο. 36.500 είναι εκεί. Κυρία Καστρινάκη, ναι. Στις απαντήσεις της ενστάσης γράφει, εδώ που σε παραμπέβει στο τεχνικό, πες το, ναι. Θα κατασκευαστεί πλήρως κόμβος στην περιοχή της Γεωργιούπολης στη θέση 36.500 με μετατόπιση του άξονα, όπως φαίνεται ακολούθως. Βλέπετε σχέδιο ΒΟΑ κτλ. Σημειώνεται ότι λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, τμήμα της εξόδου νότια, θα αναπτυχθεί τεχνικό cut and cover. Λοιπόν, έχει λοιπόν άλλη μια τεχνική έκθεση της εναλλακτικής χάραξης. Είναι το τελευταίο στους χάρτες. Στους χάρτες έχει και τους δύο κόμβους, στους τελευταίους που έχουν ανέβει στην περιφέρεια. Και λέει ότι προτείνεται η εναλλακτική χάραξη και γράφει συγκεκριμένα. Αιτιολόγηση της επιλογής χάραξης. Η εναλλακτική λήξη προέκυψε κατόπιν τη διερεύνηση των προτάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η διερεύνηση κατέδειξε ότι είναι δυνατή η υιοθέτηση της χάραξης όπως περιγράφεται στο σχέδιο οριζοντογραφίας με κατασκευή πλήρου ανισόπεδου κόμβου περί της θέσης 36.500. Και λέει πιο κάτω. Περί της θέσης 36.500 προτείνεται η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Γεωργιούπολης μορφή τρομπέτας, η οποία εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις, δηλαδή από και προς Ρέθυμνο και Χανιά. Είναι στο link που σας ήρθε το τελευταίο. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε βέβαια είναι ότι είναι μελέτη κατασκευή, γιατί κάποια από αυτά θα αλλάξουν κατά την κατασκευή. Όπως έγινε και με το βιολογικό, όπως έγινε και σε άλλα έργα που είναι μελέτη κατασκευής. Ευχαριστώ. Το λόγο. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Κράτομαι ακριβώς από την τελευταία επισήμανση του κυρίου Αποστολάκη. Ήρθα σε συνεννόηση με έναν, θα έλεγα, καθήλυνα αρμόδιο, τον κύριο Αγαπάκη. Όπου ζήτησα, αφού του επισήμανα και εγώ κάποια πράγματα, ότι στη σελίδα του, λέω, 13 της ΜΠΕ, λέει, η όδευση και τα τεχνικά, οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, ασφάλισης και σύμβασης, οδοφωτισμοί κλπ. Σύμφωνα με τη λύση, η όδευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οποίας. Πρώτον, περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 6 μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΜΠΕ, ΒΟΑΚ, και στο παράρτημα Β της τεχνικής έκθεσης υπόμνημα. Όταν λοιπόν ανατρέχει κανείς στο υπόμνημα, στην τεχνική έκθεση υπόμνημα, άλλη θέση δίνει στον κόμβο και όταν ανατρέχει στην οριζοντογραφία δείχνει άλλη θέση. Στη συζήτηση λοιπόν μου είπε ότι είναι γενική η ΜΠΕ, είναι αυτό ακριβώς που είπε ο κ. Αποστολάκης, γιατί θα αλλάξουν πολλά πράγματα, και όταν τον ρώτησα ότι πώς θα πατηθούν όλα αυτά, ήδη λέει το Υπουργείο, με έγγραφο το Μάιο, απάντησε εξετάστηκαν και αντικρούστηκαν. Και όλα αυτά τα αιτήματα εν ολίγης θα εξεταστούν κατά την κατασκευή του έργου και άλλα θα γίνουν αποδεκτά και άλλα προφανώς δεν θα γίνουν αποδεκτά. Άρα οριστικές μελέτες στην ουσία δεν έχουμε. Και που καταλήγει για Καστρινάκη, πότε ξεκινάει η περίοδο για να καταθέσουμε ενστάσεις ή τις απόψεις μας των περιβαλλοντικών, ένα. Και δεύτερον, αν δεν υπάρχει ξεκάθαρη περιβαλλοντική, τι ενστάσεις θα καταθέσουμε? Η περίοδος των ενστάσεων έχει ξεκινήσει, γι' αυτό το έχουν αναρτήσει κιόλας. Και από τότε που το ανάρτησαν. Δηλαδή, εγώ του τουρνάρα του είπα ότι δεν το βλέπω από την Παρασκευή. Την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και έχουμε.
Δεν είναι πολύ, αλλά δεν θυμάμαι πόσο καιρό είναι. Γράφει στο link. Μα είναι σημαντικό όμως αυτό να ξέρουμε πόσες μέρες είναι. Και να... θα είναι τουλάχιστον 15 μέρες. Δεν θα είναι πάνω από 15 μέρες. Άρα είναι μέσα στον παράγουστο. Άρα πρέπει να ξέρουμε να πάρουμε κάποια απόφαση. Και τα δεδομένα σας είναι αυτά. Είναι όπως το Δήμαρχος. Είναι λίγο φλου. Ωραία. Όπως το τεχνικό επιμελητήριο προσπάθησε να στηρίξει μια συγκεκριμένη άποψη και είχατε δήμαρχε χάρτα την προηγούμενη περίοδο, α δίνουμε τεχνικό επιμελητήριο διασαφήνιση. Όχι, επίσημη διασαφήνιση. Ή από την περιφέρεια καλύτερα. Να μας διαφημίσουν τι ισχύει για να μπορέσουμε. Ας κάνουμε τα έγγραφα δήμαρχε και να ξέρουμε τι ισχύει. Στη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Αγαπάκη, μου εξέφρασε αυτό τις απορίες που έχουμε κι εμείς και μου λέει είναι τόσο πολύ μπερδεμένο, είναι τόσο μου λέει, πολύ ασαφές και γενικό, που θέλω κι εγώ ένα χρόνο να το μελετήσω. Okay. Μπορεί να είναι ασαφές για να μην πάρουμε θέση και να περάσουμε κάποιες άλλες θέσεις. Πρέπει όμως για σε περιβαλλοντικά να εκφράσουμε μια συγκεκριμένη θέση όπως ο καθένας μας έκφρασε τη θέση του αρχικά. Άρα πρέπει να κάνουμε έγγραφα άμεσα στην αντιπεριφέρεια ή στην περιφέρεια, δεν ξέρω τι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, να μας απαντήσει συγκεκριμένα ή στο Υπουργείο. Σήμερα. Δεν πρέπει να τα κάνουμε όμως. Ένσταση χωρίς να ξέρουμε αν κάνουμε ένσταση. Δεν θα απαντήσουν, κύριε Σταυρουλάκη, δεν θα απαντήσουν τόσο εύκολα. Νομίζω ότι πρέπει να υποβάλουμε την αίσθηση που νομίζουμε ανεξαρτήτως τι θα μας απαντήσουν. Κυρία Καστρενάκη, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ρωτήσουμε ποιος από τους δύο κόμβους ισχύει. Δηλαδή να αποσαφινιστεί αυτό το θέμα όσον αφορά την περιοχή της Γεωργιούπολης. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ από την τεχνική έκθεση, γιατί είναι προμέτρηση είναι η δεύτερη, είναι ότι προκρίνεται η εναλλακτική λύση καινούρια. Σε πλήρη κόμβο. Υπάρχει στους χάρτες, είπε. Στο link υπάρχει. Ναι, προφανώς. Και θα σας απαντήσουν σε ένα μήνα και έχει τελειώσει. Δήμαρχε. Θα ήθελα να ανακοινώσω στο σώμα ένα έγγραφο το οποίο έστειλε ο πρόεδρος. Λέει ο πρόεδρος χωριού Δραμείων, δεν είναι και το ΕΒ. Ποιος Ντουροπουλάκης. Πρώτον, το Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο από Κόρονα. Δεύτερον, το Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου. Τρίτον, τον Αντιπεριφερειάρχη Ανίων. Τέταρτον, τον Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου. Και πέμπτον, τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Το είδα τώρα που ήρθα στο γραφείο μου. Το έγραφο αυτό. Οι άρχοντες του τόπου μας είναι στο κάθε δημοτικό διαμέρισμα της Κρήτης καταρχήν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο που απαρτίζεται. Ο Αντιπεριφερειάρχης της κάθε Αντιπεριφέρειας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και όχι ο Πρωθυπουργός της χώρας μας αποφασίζοντας ή διατάζοντας. Στο έγγραφο με ΑΠ, αρχό πρωτοκόλλου 4285-85-2019, του Δήμου Αποκορώνου για τον ΒΟΑΚ, όπως έχουν εκφραστεί από το Δήμο Ρεθύμνης και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στη διαβούλευση των μελετών 2016 και 2021, οι οποίες μελέτες είναι ίδιες στην περιοχή μας ως προς την πρωτόγνωρη καταστροφή. Περνώντας από τη μέση του κάμπου, της Επισκοπής και της τουριστικής ζώνης. Οι απόψεις όμως δεν υιοθετήθηκαν. Παρακαλούμε πολύ εσείς που γνωρίζετε καλύτερα την περιοχή μας και εφόσον συνεχίζετε να έχετε τις ίδιες απόψεις όπως έχετε δεσμευτεί δημοσίως και έχετε δηλώσει ότι αν δεν υιοθετηθούν οι ορθές απόψεις σας, θα καταφύγει ο Δήμος από Κόρονα στο Συμβούλιο Επικρατείας ή ακόμα καλύτερα από κοινού. Μαζί με τον Δήμο Ρεθύμνης που είχε τις ίδιες απόψεις. Και με εσάς ή ακόμα καλύτερα μαζί με τις περιφέρειες Χανίο και Ρεθύμνης από κοινού και ο Περιφερειάρχης Κρήτης να απευθυνθείτε στο Συμβούλιο Επικρατείας για να μην καταστραφεί ο τόπος μας στο επίμαχο τμήμα Δράμια Πετρέ. Μια παλιά ρίση λέει όσα ξέρει ο κάθε νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο πιο έξυπνος διαβάτης και όχι ο έξυπνος διαχρονικά πρωθυπουργός της χώρας μας. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες είτε από τη μεριά του κάθε αρμοδίου είτε από κοινού. Συνημένω το έγγραφο του Δημάρχου με αριθμό πρωτοκόλλου 4285-85-2019, το οποίο και διαβάζω. Είναι ένα έγγραφο που έστειλε ο Δήμαρχος από Κορώνου στις 8-5-2019, το οποίο μνημονεύει ο πρόεδρος της Τοπικής Συνότητας Φυλακής και ο πρόεδρος του ΕΒ. Το έγγραφο αυτό απευθύνεται προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Σπρίτση, με κοινοποίηση στον κύριο Δέδε, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, στον κύριο Καρνέση, Γενικό Διευθυντή Συνολικών Έργων, ο οποίος υφίσταται ακόμα και σήμερα, στον κύριο Μπακογιάννη, Διευθυντή Συνολικών Υποδομών και στον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Θέμα. Διέλευση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης στην περιοχή Δραμείων από Κορώνου. Λέγαμε λοιπόν τότε, αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η προτινόμενη λύση διέλευσης του νέου αυτοκινητοδρόμου του βόρειου οδικού άξονα Κρήτη στην περιοχή Δράμια του Δήμου μας, σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, διαφοροποιείται από την αρχική τεχνική λύση που σας απέστειλε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, ο οποίος σημειωτέων τότε είχε χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και είχε κάνει τη μελέτη με εξωτερικό συνεργάτη που είχε αναθέσει. Με ομόφωνη έγκρισή του, απόφαση 4 του 2018, το ΔΣ, θέμα ημερήσιας διάταξης νούμερο 34, και με την οποία είχαμε συμφωνήσει κατά την παρουσίασή της στην ειδική προς τούτο συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η επαναφορά της χάραξης εντός της τουριστικής ζώνης που θεσπίζει το ΣΓΑΠ του Δήμου Λαπαίων, όπως προέβλεπε η προγενέστερη μελέτη στο τμήμα Βρύσας Πόπουλο, υπονομεύει την αναπτυξιακή της ευρύτερη περιοχής και το χαρακτήρα του οικισμού δραμείων από Κορώνου. Και για το λόγο αυτό, το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε απορρίψει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αριθμός απόφασης 113 του 2016. Σας δηλώνουμε ότι η άποψή μας επί του θέματος παραμένει ίδια και συνεπώς παρακαλούμε για επανεξέταση της χάραξης του μελλοντικού αυτοκινητοδρόμου στο υπόψη τμήμα, προκειμένου η λύση που θα προταθεί στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία θα μας σταλεί προς την διαβούλευση, να τύχει της θετικής αποδοχής μας προς όφελος του νησιού μας και του έργου. Κύριε Μπενάκη. Από ό,τι είπατε, κυρία Καστρινάκη, έχουμε οι αντιρρήσεις είναι για λίγες μέρες και δεν έχουμε αποσαφηνισμένη τη θέση, αν κατάλαβα καλά, του κόμβου. Είχαμε πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρσι τον Αύγουστο. Προτείνω λοιπόν, η απόφαση εκείνη, η οποία ήταν, την είχαμε ετοιμάσει μαζί με τον κύριο Κοντεζάκη, αν θυμάμαι καλά, να επικαιροποιηθεί και να κατατεθεί σαν αντίρρηση, αν έχουμε χρονικά περιθώρια, για να προλάβουμε και την ασάφεια που διαπίστωσα ότι υπάρχει. Αυτή είναι η πρόταση που καταθέτω. Όχι, να την επικαιροποιήσουμε και να την καταθέσετε σαν αντίρρηση. Να έχουμε ένα σκαλοπάτι. Μην περάσει προθεσμία. Αυτό λέω, αυτό δεν. Γι' αυτό σας έχουμε εδώ, για να μας λέτε αν μπορούμε να προχωρήσουμε ή όχι. Αυτό είναι δουλειά σας. Κύριε Ζώη. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο διευθυντής πιο πριν, ο κύριος Ζώης. Πιο πριν, τα έχω σημειώσει, κύριε Βουτζάκη. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει θέση και για το χαρακτήρα του δρόμου, τον θέλει χωρίς διόδια, έτσι, και για τις ανάγκες των κατοίκων του από Κόρωνα τουλάχιστον, για την περιοχή του, αλλά έχει πάρει και για το τεχνικό μέρος. Βλέπουμε δηλαδή και το δάσος, βλέπουμε και το δέντρο. Τώρα, τη μελέτη που μας ήρθε, που διάβασα, τα έλαβε όλη η υπόψη της, όλες τις ενστάσεις της έβαλε. Τώρα, ποιες από αυτές υιοθετεί, δεν φαίνεται. Όλα αυτά είναι γενικόλογα για μένα. Κανείς δεν θα έχει αντίρρηση ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά στην Απτέρα. Και κάτι τέτοια δηλαδή περίπου. Και ότι θα πρέπει να σεβαστεί νατούρες και τα λοιπά. Καμία αντίρρηση. Όμως, 14 έκτου 22, το Ρέθεμνος Νιούς δημοσιεύει μία απάντηση και λέει «Δεν μετατοπίζεται ο νέος ΒΟΑΚ σε Γεωργίου Πολυδράμα Πετέγια Ραγάνη». Και λέει ότι στις 31 Μαΐου δόθηκε η σχετική απάντηση του Υπουργείου στην κείμενο που είχαν υποβάλει 25 Μαΐου οι δήμαρχοι από Κορώνου, Ρεθύμνου, η Λιονή Μαρία, ο Καλογερής και ο πρόεδρος του ΤΑΕΣ Αφιανός. 6 μέρες δηλαδή μετά και έχει στο τέλος τι επικαλείται και για ποιους λόγους. Άρα λοιπόν όλο αυτό το θέμα της μετατόπισης δεν το δέχεται. Μένει να δούμε τι γίνεται με τους κόμβους και τους ημισκόμβους που είχαμε πει. Ο δρόμος είναι κλειστός, που σημαίνει ότι σε πολλά κομμάτια συμπίπτει με τον παλιό όπως θα αναβαθμιστεί, που πρακτικά σημαίνει ότι θα μπαίνουν όλοι στο δρόμο και θα πληρώνουν με το παραπάνω, ενώ λέει ότι αρχικά δεν θα έχει διόδια το κομμάτι Χανιά Ηράκλειο, έχει όμως τις θέσεις και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι θα μας τα κάτσουν τα διόδια. Απλώς τον εκόβει κομμάτι-κομμάτι για να εξουθερωτερώσει τις αντιδράσεις από σιγά.
άλλος υποτίθεται γίνεται με δημόσιο χρήμα, άλλος με ΣΔΙΤ και όλα αυτά. Ο δρόμος τελικά είναι για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Με το νέο αναπτυξιακό, όπως το βλέπουν, με την αναργιακή κόμβο που θα είναι η Κρήτη, με τα υποθαλάσσια κτλ. Αγωγούς φυσικών αερίων και πετρελαίων και δεν ξέρω τι, αυτούς θα υπηρετήσει και όχι τις ανάγκες του λαού τους από Κόρονα και της Κρήτης. Κύριε Βοντζάκη. Λοιπόν, επειδή και εγώ έχω ασχοληθεί με το θέμα τις τελευταίες μέρες, έχω κάνει μία διαπίστωση. Ο κόμβος έχει χαθεί. Δεν υπάρχει κόμβος. Έχω μιλήσει ειδικά σήμερα με δύο μηχανικούς τεχνικών υπηρεσιών των Χανίων και η τρίτη τώρα η κυρία Καστρινάκη, που τέλος πάντων μέσα σ' άκρες περίπου τα ίδια μου έχουν πει, τρία διαφορετικά σημεία. Έτσι, δεν ξέρω πώς θα διαβάζουν, εγώ δεν έχω την ικανότητα να διαβάσω, δεν έχω τις γνώσεις της μηχανικής να διαβάσω τους χάρτες. Λοιπόν, τρεις μηχανικοί, τρία διαφορετικά πράγματα. Ο κόμβος έχει χαθεί και έχει χαθεί με υπαιτιότητα του Δημάρχου από Κορώνου και το τονίζω αυτό διότι ο Δήμαρχος από Κορώνου δεν υποστήριξε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά και τον κόμβο και την χάραξη προς τα Δράμια. Έτσι. Είχε μια δικιά του γραμμή, η οποία όσοι ζουν στην περιοχή μας ξέρουμε από πού ξεκινάει η γραμμή αυτή και ποιους εξυπηρετεί. Άρα, κατά τη γνώμη μου, κόμβος δεν υπάρχει. Είναι αυτό που έλεγε κάποια στιγμή ένας πολιτικός, ο κύριος Βαρουφάκης, ότι υπάρχει η επικοδομητική ασάφεια. Έχουμε σκορπίσει εκεί 3-4 κόμβους, το έχουμε γράψει και σε 3-4 κείμενα και πιάνουν μετά ο κάθε δημοτικό σύμβουλος να βγάζει ένα συμπέρασμα, ας πούμε, αν μπορεί να διαβάζει αυτά που αυτοί γράφουν. Που οι περισσότεροι από εδώ μέσα, από ό,τι βλέπω, δεν έχουν και τις γνώσεις. Δεν έχουμε τις γνώσεις. Άρα για μένα ο κόμβος έχει χαθεί. Τώρα τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Από ό,τι βλέπω ούτε έσταση μπορούμε να κάνουμε. Αφού δεν ξέρουμε τα σημεία. Και είναι σκόπιμο 100%. Ο κύριος Δήμαρχος δεν τον βλέπω να προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση. Αν δεν το φέρναμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω καν δεν θα το αναφέρανε. Έτσι. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω απόλυτα με την πρόταση Μπενάκη για επικυρωποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και να εκφραστούν αντιρρήσεις, αλλά εμπεριστατωμένα για να δούμε και ποιο είναι, αν υπάρχει τελικά σημείο. Αν υπάρχει τελικά σημείο. Ναι, γιατί τα σημεία είναι 3-4. Λοιπόν, νομίζω ότι το μπέρδεμα είναι σκόπιμο, τα συμφέροντα υπερίσχυσαν, ο Δήμαρχος θα στρίβει το μουστάκι του τώρα μάλλον μέσα και το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να τον χειροκροτήσει τώρα που θα βγει έξω για το κατορθωμά του. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μελισσάκη. Ναι, θα ήθελα να αναφέρω ότι η κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ είναι πρώτη λαϊκή ανάγκη, πρέπει να έχει γίνει και δεκαετίες. Το έχει πληρώσει ο κριτικός λαός με πολύ αίμα. Εκατοντάδες νεκροί όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ και 30 χρόνια τουλάχιστον πρέπει να έχει γίνει ο νέος ΒΟΑΚ, σύγχρονος και δωρεάν. Τώρα, γίνεται ο νέος ΒΟΑΚ όχι για να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες, όχι για να προστατέψει τη ζωή του λαού του κριτικού. Απλώς εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου, του τουριστικού κεφαλαίου, πηγαίνουν πιο εύκολα πάνω κάτω οι τουρίστες, ΑΠΕ, πιο εύκολα θα γίνεται η μετάβαση, στις εταιρείες μεταφορών, θα μετακινούνται πιο εύκολα τα προϊόντα, πιο γρήγορα, στις κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες θα κατασκευάσουν το ΒΟΑΚ, και τις εταιρείες που θα εκμεταλλεύονται με διόδια το νέο ΒΟΑΚ. Χρόνια τώρα και οι κυβερνήσεις αλλά και ο κύριος Δήμαρχος προσπαθούσε να μας πείσει ότι οι λεφτά δεν υπάρχουν και πρέπει ο λαός να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη του και να πληρώνει διόδια. Ενώ το είναι ισχύει το αντίθετο.
2,5 δισεκατομμύρια περίπου θα πληρώσει έμφυα ο ελληνικός λαός, που είναι μόνο 2 δις, είναι η κατασκευή του νέου ΔΟΑΚ. Πληρώνει δισεκατομμύρια στον... Συγγνώμη κύριε Κουκουράκια, λίγο αν... Ναι, δεν θα σας κουράσω, δεν μιλάω και πολύ, ναι. Πληρώνει δισεκατομμύρια στα τέλη κυκλοφορίας, δισεκατομμύρια στο φόρο στα καύσιμα, πληρώνει ΦΠΑ στο χαράτσι καυσίμων και θα είναι η Κρήτη, θα έχει μια πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Θα είναι το μοναδικό νησί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχει ιδιώδια. Κανένα άλλο νησί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ιδιώδια. Αυτό είναι με τις ευχές και με την επιθυμία και του κύριου Δημάρχου και της Περιφέρειας και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Επίσης θέλω να πούμε ότι φάνηκε η αδιαφορία του κράτους για τις ανάγκες των κατοίκων από τη στιγμή που απέρριψε την πρόταση των κατοίκων στα Δράμια, απερίπτει τις αντιρρήσεις στις καλύβες, το κόμβο που ζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο στη Γεωργιούπολη και ο κύριος Δήμαρχος δεν μετέφερε με τη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά πιστεύω ότι ήταν ενήμεροι οι άρχοντες που αποφασίζουν γι' αυτά και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει επικαιροποίηση της απόφασης. Έχει δίκιο ο κ. Μπενάκης. Τιμή για το Δημοτικό Συμβούλιο του Αποκόρου, που ήταν το μόνο Δημοτικό Συμβούλιο που πήρε ψήφισμα ενάντια στα διόδια μετά από πρόταση Λαξής του Σπύρου, το στήριξε και η παράθεση του κ. Καραγιαννάκη. Μοναδικός, ναι, και ένας δημοτικός σύμβουλος. Ναι. Και πιστεύω ότι πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε για ένα σύγχρονο δωρεάν ΒΟΑΚ, ώστε και του λαού τα παιδιά και των φτωχών ανθρώπων, των βιοπαλιστών ανθρώπων, τα παιδιά να κυκλοφορούν σε αυτό με ασφάλεια και όχι να κινδυνεύει η ζωή τους από τους παράπλευρους δρόμους και από τον παλιό ΒΟΑΚ που είναι από τους πιο φωνικούς της Ευρώπης. Καταψηφίζω με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ΒΟΑΚ. Κύριε Καραγιαννάκη. Λοιπόν, για να μην αναφέρουμε πολλά και κουραζόμαστε, πιστεύω ότι η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα επικαιροποιεί την απόφαση που είχαμε πάρει τότε και η ομόφωνη ένστασή της, ένσταση κατά όλων αυτών, ένσταση που μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, έκφραση αντιρρήσεων, ωραία. Και να κάνουμε έκφραση αντιρρήσεων, θα είναι μια πίεση, νομίζω, προς το Υπουργείο να αποσαφηνίσει ορισμένα πράγματα που έχουμε δικαίωμα να ξέρουμε τι, να αποσαφηνίσει των πραγμάτων, γιατί υπάρχουν δημότες οι οποίοι ενδιαφέρονται, ρωτάνε και δεν μπορούμε να τους απαντήσουμε. Και είμαστε ο πρώτος, ας πούμε, το πρώτο κύμα που παίρνουμε και είναι πολύ έντονο σε όλους μας. Άρα απαιτείται, νομίζω, μια ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επικαιροποίησης της απόφασης ΤΑΔΕ και η έκφραση αντιρρήσεων πάνω, με βάση αυτές τις θέσεις που είχαμε τότε ψηφίσει που ήταν περιστατωμένες. Δηλαδή πρώτα ενίσταστε γιατί δεν είναι ξεκάθαρο. Μα δεν χρειάζεται να γράψουμε βάνα κάποιο κείμενο. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σαν ομόφωνη απόφαση θα στείλουμε σαν αντίρρηση. Αυτό που σας είπα είναι να γράψετε ότι διαφωνείτε με τον τρόπο που είναι γραμμένο και ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Ως προήμιο. Κύριε Φλεμετάκη. Ας σε λύσω όλο την απορία. Πόσο συμπίπτουν οι σκέψεις, οι δικές μου, με έναν νιούς ανθρώπου που γνωρίζει το αντικείμενο, με τις βάνας δηλαδή. Είπε προηγουμένως, αν καταλάβατε, ο δρόμος τρώει για 15 χρόνια. Μετά από 15 χρόνια βλέπουμε. Εγώ είμαι 42 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, έκλεισα τώρα. Κάθε προεκλογικό περίοδο, 42 χρόνια ακούω για την καινούργια εθνική οδό. Και ασχολούμαστε και κουβεντιάζουμε και κάνουμε κουσκούς. Δεν έχετε πάρει πρέφα
ότι είπαν ότι το 23 ξεκινάει ο δρόμος ο καινούριος. Το είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση, σημερινή, προχθεσινή ή προπροηγούμενη. Κι όμως έχει ξεκινήσει ο ΒΟΑΚ, δεν τον βλέπετε κάθε μέρα. Για να πας στα Χανιά βάζουν σύρματα. Και θέλεις μια μισή ώρα να πας στα Χανιά. Βιάζουν χαντάκια, αποχετεύσεις, βαδίζεις προς το Ρέθινο τα ίδια, βαδίζεις προς το Ηράκλειο τα ίδια, στη Σιτία τα ίδια, έργα, πάρτι εκατομμυρίων, πάρτι εκατομμυρίων. Αυτός είναι ο ΒΟΑΚ. Για μένα. Και οι νεότεροι μετά από 30 χρόνια, αν είναι αυτό το δημοτικό κατάστημα ή το καινούργιο, τα ίδια θα συζητάνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να γίνει αποδεκτή επικαιροποίηση ομόφωνα, ναι. Και του ψηφίσματος, άμα είναι, κυρία Πρόεδρε. Και το ψήφισμα ότι δεν θέλαμε διόδια. Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε, όχι επικαιροποίηση. Η απόφαση ισχύει. Την πήραμε 9/20. Έκφραση αντιρρήσεων βάσει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στα σημεία που λέμε. Εγώ μόνο να πω, επειδή διάβασε αυτό το έγγραφο ο Δήμαρχος του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Δραμείων, ότι στο παράρτημα που λέει τις απαντήσεις, του εξηγεί για ποιο λόγο δεν παίρνει τη χάραξη τη σωστή. Έχει 3 σημεία, να σας τα διαβάσω γιατί είναι πολύ σημαντικά. Θα απομάκρυνε, λέει, τη χάραξη από την τουριστική ανεπτυγμένη παραλιακή περιοχή που αναπτύσσεται προς βορρά. Ναι. Εντάξει, τόσο απλά. Ναι. Κυρία Καστινάκη. Λοιπόν, επίσης να πούμε, Βάνα, και δεν το είπαμε, ότι λέει να μετατοπιστεί, λέει ότι εκ νέου η χάραξη να αλλάξει και να παραμείνει το κτήμα Ροξάνη. Δεν δέχεται το cut and cover, όπως λέει μέσα που είπαμε, στις καλύβες και δεν βάζει στις περιοχές αυτές τα ηχοπετάσματα, προβάλλοντας το λόγο ότι το ύψος, ότι ο ήχος κινείται ευθεία, ενώ άμα κάτσεις εκεί, σε εκείνα και τα σημεία, καταλαβαίνεις ότι αυτό ισχύει. Τώρα, όσον αφορά τον κόμβο της Γεωργιούπολης, άκουσα τον Παύλο, εγώ από αυτά που διάβασα και είδα, προφανώς τον διατηρεί και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Η διευκρίνηση ως προς τη θέση φυσικά χρειάζεται, διότι αν δεν τον διατηρήσει, καταλαβαίνετε ότι θα επιφορτιστεί όλη η παραλία από την κίνηση. Άρα τι θα γράφει η απόφαση για έκφραση αντιρρήσεων ακριβώς? Δύο λεπτά. Να τη συντάξει με τη στήριξη της κυρίας Καστρινάκη στην γραμματεία της κυρία Πρόεδρος. Και να σταλίσει ο επικεφαλής όσο έχει πριν φύγει. Συμφωνούμε? Αφού υπάρχει απόφαση, Δήμαρχε. Η απόφαση στο Δημοτικό Συμβουλίο θα μεταφερθεί αυτό. Για το προήμιο. Και το ψήφισμα επίσης. Για το προήμιο. Εντάξει, συμφωνούμε, κυρία Τρεζάκη. Επίσης, να δούμε τη ημερομηνία, παιδιά. Μην χάσουμε στα μάτια την ημερομηνία. Πάμε στο τρίτο θέμα. Αν θέλει κάποιος εντωμεταξύ, όταν τη γράφουμε από τον Γιώργο, να γράψετε κάτι, ένα κείμενο να το στείλει μέσα προήμιο, ή επικεφαλής κάτι, αν έχετε παρατήρηση. Βάνα, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Χρειαζόμαστε ότι ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να επικυρωποιήσει την τάδε απόφαση ως έκφραση αντιρρήσεων για το συγκεκριμένο θέμα. Τέλεια. Το αντίστοιχο ψήφισμα για το χαρακτήρα του δρόμου. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, συμφωνώ. Είπαμε ότι δεν είναι σαφή και τέτοια, χωρίς το προήμιο. Όπως το είπατε, χωρίς το προήμιο. Παιδί μου, το προήμιο όπως το είπες, ότι υπάρχει ασάφεια και τα λοιπά, και γι' αυτό σας στέλνω, με γράψω και στείλε μας, δεν είναι τίποτα αυτό. Ωραία. Και γράψε αυτό που σου είπε. Αποφασίζουμε ομόφωνα να επικαιροποιήσουμε. Ξαναπέστε του να το γράψει.
Αποφασίζουμε ομόφωνα να επικαιροποιήσουμε την τάδε απόφαση αυτή, βρέσε το νούμερο και τα λοιπά. Την απόφαση τάδε με το αντίστοιχο ψήφισμα που συνοδεύεται. Ως έκφραση αντιρρήσεων για την ασάφεια που υπάρχει στα κείμενα που μας ταλήκανε για τη νέα, για, ναι, και τα σχέδια για τη χάραξη που μας ταλήκανε για τη χάραξη της νέας εθνικής οδού. Και κάνουμε συγχρόνως αν μπορούμε με βάση αυτό το κείμενο και ένσταση. Λοιπόν, ωραία, είναι αντίρρηση. Επειδή βλέπω, ας πούμε, μια δυσανασχέτιση όσον αφορά το ψήφισμα για τα διόδια, στη ΜΠΕ δεν αναφέρονται διόδια και τέτοια. Πού αναφέρονται? Οι τιμές στη ΜΠΕ? Στη ΜΠΕ? Εγώ θα ήθελα, αν είναι αυτό και αν είναι ορθό, να βάλουμε το προήμιο, να επικαιροποιήσουμε την απόφαση όπως έχει ψηφιστεί ήδη, να είναι συγκεκριμένη όσον αφορά τους κόμβους, τη Γεωργιούπολη, τα δράμια ή οτιδήποτε άλλο στις καλύβες πρέπει να συμπεριληφθεί. Ναι. Βάνα, αίτηση θεραπείας, όχι αντιρρήσεις. Κύριε Θεοδωρόπουλε, είναι αίτηση θεραπείας, όχι αντιρρήσεις. Μπερδεύτηκα με τους δασικούς. Πάμε στο τρίτο θέμα. Εμείς επιμένουμε στα διόδια. Είναι το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Αυτό να μην υπάρχει διόδια ο νέος ΒΟΑΚ. Δεν μπορούμε αυτούς που έχουν πληρώνουν χαράτσια μια ζωή να τους, για να πάει νοσοκομείο να του ψάχνουμε την τσέπη. Λάκη, κύριε Σταυρουλάκη. Προχωράμε στο τρίτο. Λοιπόν, συζήτηση για την αγορά, η απαλωτρίωση του γειτονικού των πηγών αρμένων ακινήτου. Είναι εδώ και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο Χερετάκης Βασίλης. Δεν θα πάρετε το λόγο, Δήμαρχε. Στο προηγούμενο ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ είχαν αναπτυχθεί απόψεις, προτάσεις, θέσεις. Έκτοτε η τοπική κοινωνία με την οποία είμαστε σε συνεχή επαφή όσον αφορά τις αποφάσεις τις οποίες σεβόμαστε στον απόλυτο βαθμό συνεχίζει να ανησυχεί. Εγώ θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια στο έγγραφο το οποίο ανακοίνωσε η κυρία Τερεζάκη, το οποίο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Που είδε το φως της δημοσιότητας χθες αν δεν πατώμεν, για τους όψιμους. Εμάς αυτή τη στιγμή αυτό που μας θα πρέπει να είναι η στόχευση είναι το αποτέλεσμα. Μετά το αποτέλεσμα εδώ είμαστε να καθίσουμε και να αποδώσουμε ευθύνες όπου ο καθένας τις αποδώσει. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να ακούμε τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας όπως αυτές εκφράζονται είτε από την τοπική κοινότητα, είτε από τους δικηγόρους, είτε από τους ίδιους τους κατοίκους και τις συλλογικότητες της περιοχής. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πάρει η κυρία Τερεζάκη το λόγο αν το επιθυμούσε, μιας και η ίδια συμμετέχει ανελιπώς σε όλες τις συναντήσεις, να μας πει την άποψη των κατοίκων, να μας μεταφέρει μάλλον την άποψη των κατοίκων. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι χθες βράδυ έγινε μια συνάντηση στο χωριό με παρουσία της πλειοψηφίας του τοπικού. Ήταν τα 4 μέλη, δυστυχώς ο Βασίλης δεν ήταν, αλλά σήμερα είναι εδώ και μπορεί να πει αν θέλει ό,τι θέλει. Ήταν μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου, ήταν οι τρεις κάτοικοι Αρμένων που ήταν παρόντες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και άλλοι χωριανοί. Όπου συζητήσαμε και αποφασίσαμε σήμερα να ζητήσουμε την αναβολή της οποιασδήποτε απόφασης που αφορά το θέμα αγοράς ή απαλωτρίωσης του ακινήτου του συγκεκριμένου.
καλό θα είναι, όπως αποφασίσαμε όλοι μαζί εκεί, να γίνει πρώτα το δικαστήριο στις 26/9 και μετά την απόφαση του Ειρηνοδικείου, να πάρουμε τυχόν αποφάσεις, ανάλογα με την απόφαση του δικαστηρίου. Εγώ λοιπόν ζητάω την αναβολή του θέματος. Δήμαρχε, έχει το λόγο. Άρα εναρμονιζόμαστε με την κατεύθυνση που οι δικηγόροι δίδουν και αν να σας θυμίσω ότι και ο νομικός του Δήμου, ο κύριος Νικολούδης, είπε την προηγούμενη φορά πώς θα πάμε να κάνουμε απαρατρίωση σε ένα χώρο τον οποίο θεωρούμε δικό μας, ιδιοκτησιακά. Επομένως, θα πρέπει να πάμε να ξεκαθαρίσουμε όλοι μαζί, να ξεκαθαρίσουμε το ιδιοκτησιακό και όποιες άλλες ενέργειες κάνουμε, είμαστε ανοιχτοί από όποιες συζητήσεις, γιατί καμιά φορά έρχονται ιδέες που μπορεί να μην τις έχει σκεφτεί κάποιος. Το έγγραφο το οποίο κάναμε στην νεωτέρων, εάν και εφόσον αποδοθεί, θα είναι ένα πολύ καλό στοιχείο στα χέρια μας. Οι προσπάθειες που γίνονται από τους κατοίκους και από το δικηγόρο το οποίο έχουν βάλει είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είμαστε εναρμονισμένοι όλοι μαζί και ο στόχος είναι, όπως σωστά το είπε η κυρία Τερεζάκη, η 26/9, όπου θα συζητηθούν τα ασφαλιστικά στο βάμο. Άρα και εμείς αποδεχόμαστε πλήρως την τοποθέτηση όπως έρχεται από την μείζωνα αντιπολίτευση και όπως την έχει εκφράσει η κοινωνία, η ευρύτερη κοινωνία, με το τοπικό συμβούλιο, το πολιτιστικό σύλλογο, τις ολογικότητες, όσοι ήταν εκεί, ότι θα πρέπει. Ακριβώς λοιπόν, αποδεχόμαστε αυτή και θέλω να επιθυμεί λοιπόν και εμείς επιθυμούμε και ψηφίζουμε την αναβολή. Δύο λεπτά. Κύριε Καραγιαννάκη, σήμερα έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση στη Γεωργιούπολη προς τιμή των Μικρασιάτες. Γι' αυτό αποχώρησε και ο πρόεδρος του Συνοφελούς. Εάν πάρει χρόνο ακόμα αυτή η συζήτηση, θα μου επιτρέψετε να φύγω κι εγώ, γιατί πρέπει να είμαι εκεί. Ένα λεπτό, Πέτρο, κύριε, θέλω να τοποθετηθώ. Ναι. Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω ότι δεν με πιάνω βέβαια τα σκάλια εμένα αρένα για τους όψιμους, γιατί εγώ το θέμα το κοινό και το ξέρεις άλλωστε από το 2004. Άρα δεν νομίζω να εννοείς εμένα, αλλά ποιους εννοείς. Ποιοι είναι οι όψιμοι οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν, διότι πρέπει κάποιοι που ενδιαφέρονται για τη λύση ενός προβλήματος να μην τους προσβάλλουμε εάν έρχονται στο χώρο και θέλουν να δώσουν μια λύση, άσχετα ότι μπορεί να είναι λάθος. Αυτό λέω. Και ποιους εννοείς όψιμους, αυτό εννοώ. Κύριε Καραγιαννάκη, και στο προηγούμενο συμβούλιο υπόθηκε αυτός ο χαρακτηρισμός, αλλά δεν σας είδα καθόλου να αντιδράσετε. Θα πρέπει να μάθετε, να ακούτε και τους άλλους και να μην τα παίρνετε προσωπικά όλα. Δεν ξέρω γιατί θεωρείτε ότι το είπα για σας. Είπα ότι εμένα δεν με πιάνε ούτως ή άλλως, λέω. Και εγώ θεώρησα στο προηγούμενο συμβούλιο ότι το είπαν για μένα, αλλά σημασία έχει να ακούμε την τοπική κοινωνία. Έχουμε κάνει μια συζήτηση όλοι μαζί. Έχουμε δώσει ο καθένας από το υστέρημά του προκειμένου να έχουμε έναν δικηγόρο που θα μας συμβουλεύει να μην κάνουμε λάθος κινήσεις. Και θα πρέπει να σέβεστε κάποια πράγματα που έχει πάρει η τοπική κοινωνία για τον χωριό της και να μην μπερδεύετε τον κόσμο. Εγώ αυτό έχω να σας πω. Εγώ να μην μπερδεύω τον κόσμο. Γενικά όλοι όσοι εκφράζουν κάποια... Μα για μένα λέμε τώρα. Να μην μπερδεύετε, είπα, να μην μπερδεύετε τον κόσμο. Εκφράζοντας μια άλλη άποψη αντίθετη από αυτή που ο δικηγόρος μας έχει συμβουλεύσει και έχουμε κινηθεί νομικά. Δεν με πειράζει ό,τι και αν πει ο κύριος Βοντζάκης, τον ξέρουμε. Δεν θα πέσω στο επίπεδό του εγώ. Για το χωριό μου ασφαλώς... πολύ χαμηλό, κύριε Βοντζάκη. Για το χωριό μου μπορώ να μιλώ. Έχω κάνει πάρα πολλά. Έχω αγωνιστεί από το 1989. Είμαι στην πρώτη γραμμή. Έχω κάνει πράγματα. Μπορεί να με κρίνει ο κόσμος. Και με έχει κρίνει τόσα χρόνια που με στέλνει μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Από εκεί και μετά ο καθένας πράττει κατά συνείδηση και κάνει αυτό που θεωρεί σωστό. Εγώ αυτό θεώρησα σωστό να πω, αυτό είπα. Συμβουλεύομαι, όταν δεν ξέρω κάτι δεν μιλάω.
ζητάω συμβουλές και εγώ για να συμβουλεύω τους άλλους. Έχουμε αποφασίσει λοιπόν ότι κάποιοι άνθρωποι, επειδή είμαστε πολλοί, κάποιοι άνθρωποι μιλάνε με το δικηγόρο, κάποιοι άνθρωποι μιλάνε με το μηχανικό, έχουμε κάνει ένα επιμερισμό των θέσεων και των γεγονότων και των τοποθετήσεων που αναλαμβάνει ο καθένας μέσα στο χωριό μας. Βάσει αυτού κινούμαστε, εδώ είναι και ο Βασίλης, και είναι πρόεδρος του τοπικού, ο οποίος καλό θα ήταν να πει και ο πρόεδρος μας δύο λέξεις. Από εκεί και μετά εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τι λέω, δεν φοβάμαι κανένα, δεν απολογούμε σε κανένα. Είχα πάντα το θάρρος της γνώμης μου, ακόμα και όταν ήμουν συμπολίτευση, όταν έκρινα ότι κάτι ήταν λάθος, ψήφιζα αντίθετα. Κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει γι' αυτό, γιατί η συνείδησή μου θέλω να είναι ήσυχη και καθαρή. Αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και μετά ο καθένας μπορεί να εκφράσει τη δική του και τον καθένα μας θα μας κρίνει η κοινωνία. Ευχαριστώ. Κύριε Χερετάκη, θέλετε να πάρετε το λόγο, θέλετε να μιλήσετε? Εντάξει. Για κάποιο λόγο δεν το ήξερα ότι έγινε αυτή η συνέντευξη. Δεν το ήξερα. Δεν πραγματικά δεν το ήξερα για αυτές. Ναι, εγώ ήξερα σήμερα ότι θα γίνει κάποια συζήτηση. Δεν είναι στην Αθήνα, με έγινε στο χωριό, δεν είναι στην Αθήνα. Και κάπου θα είναι, ξέρω εγώ, τον πρόεδρο να τον ενημερώνουμε για κάποια πράγματα. Ασχέτως που είναι ο πρόεδρος. Τέλος πάντων, δεν κάνω επίθεση εγώ σε κανέναν. Δεν έχω θέμα τέτοιο. Και το χωριό έχουν γίνει τα. Όχι, όχι, δεν το λέω τώρα. Αλήθεια σου λέω, δεν έχω κάποιο νόημα πίσω από αυτή τη λέξη που είπα. Και συγγνώμη αν είναι προθετικό. Όχι, συγγνώμη. Εμένα δεν με καλέσανε. Δεν καλέσανε τον πρόεδρο του χωριού. Γιατί μάλλον υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα. Συγγνώμη. Μισό λεπτό λίγο. Δεν ήξερα για χθες. Πρόεδρε, να αφήσουμε τον πρόεδρο να μιλήσει, να τον ακούσουμε κι εμείς. Μην πετάγει στο. Να μιλήσει ο πρόεδρος. Όσον αφορά για το τοπικό συμβούλιο, έχουν γίνει τα απαραίτητα έγγραφα για τις πηγές. Για το θεσμικό ρόλο του τοπικού συμβουλίου το ξέρουμε. Είναι συμβουλευτικός. Έχουν γίνει το οτιδήποτε μπορώ με τη δύναμη που έχω εγώ σαν τοπικός να κάνω. Οπότε όλα τα υπόλοιπα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και για τους έχοντες παραπάνω εξουσία από μένα, για να μπορεί η γνώμη τους να είναι πιο δυνατή από τη δικιά μου. Τώρα στο χωριό, να επιτρέψετε λίγο να μακρυλογήσω. Υπάρχει λίγο ένα θέμα από άποψη ατόμων οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν τόσο μεγάλη επιρροή. Πώς να το εξηγήσω τώρα, δεν είμαι και έτοιμος στο λόγο. Υπάρχουν άτομα τα οποία ανακατεύονται χωρίς λόγο. Και θα πω, όχι σε καμία περίπτωση, κυρία Αρένα, υπάρχουν άτομα τα οποία λένε και λόγια για μένα, δηλαδή παραδείγμα ψάχνουν αποφάσεις συμβουλίου, λένε γιατί δεν μας έστειλε, λες και εγώ έχω να απολογηθώ στους τοπικού συμβουλίου ή στη Ρένα, ό,τι μου ζητήσει θα το πω. Τώρα στους υπόλοιπους δεν θεωρώ ότι πρέπει να πω κάτι. Π.χ. τα ονόματα θα τα πούμε το βράδυ, εγώ θα είμαι στην εκδήλωση και θα μιλήσω. Δεν γνωρίζω. Υπάρχει τώρα εκεί πέρα μια χάβρα. Έχει δημιουργηθεί μια χάβρα από άτομα τα οποία δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει εκεί πέρα. Τέλος πάντων, γιατί βγαίνουν δημοσιεύσεις, βγαίνουν πράγματα, βγαίνουν θέματα τα οποία εγώ είμαι αρνητικός, όπως με κάποια πράγματα που γίνουν σχολεία. Π.χ. το πάνω, εγώ ήμουν αρνητικός. Από αυτή την άποψη, ο Βασίλης, το λέω και δημόσια. Τα ασφαλιστικά μέτρα θα κρίνουν τον δημόσιο χαρακτήρα του δρόμου, 26 του μήνα. Μέχρι τότε δεν μπορώ να μιλήσω κάτι εγώ. Το δικαστήριο θα το πει. Μετά θα δούμε πώς θα πορευτούμε. Και όσον αφορά για το χθεσινό, εντάξει, δεν το γνώριζα. Μπορεί να μην πήρατε τηλέφωνο, που δεν με έχει πάρει κάποιο τηλέφωνο. Ήμουν ως φοράκι της Αμαριάς εχθές και δεν ενημερώθηκε τίποτα. Και άμα ήταν, θα είχα γυρίσει κιόλας. Πού να με βρούνε, πότε περίμενα να ενημερώσω τον πρόεδρό τους την ίδια μέρα, από την προηγούμενη. Εγώ χθες έστειλα στο συμβούλιο, χθες μου κοινοποιήθηκε το email, ότι έχουμε δημοτικό συμβούλιο, να το δείξω και εδώ πέρα δημόσια. Όποιος θέλει έρχεται, εγώ θα είμαι. Δεν γνωρίζω τώρα για ποιο λόγο γίνονται κάποια πράγματα στο χωριό. Και η γνώμη του Χερετάκη του Βασίλη, όπως γράφει σε ένα δημοσίευμα, είναι τα 4 από τα 5 μέλη. Το 5ο μέλος, μάλλον δεν συμμετέχει, γιατί είναι στην Αθήνα. Εγώ δεν είμαι στην Αθήνα, είμαι παρόν. Όποτε χρειάστηκε ήμουν κάτω. Ήμουν κάτω στις πηγές με τον Δήμαρχο, ήμουν κάτω παντού. Τώρα η δουλειά μου
επειδή είναι στην Αθήνα, για κάποιο λόγο γύρισα, αλλά είμαι παρόν. Πάντα είμαι παρόν, πάντα κατεβαίνω και πάντα θα κατεβαίνω. Όπως και είμαι εδώ πέρα. Όταν προσκλήθηκα, ήμουν εδώ πέρα. Όχι, τα λέω γενικά. Απλά να ξέρετε ότι κυκλοφορούν και πράγματα στο διαδίκτυο τα οποία δεν έχουν καμιά βάση. Από άτομα τα οποία δεν έχουν λόγο να μιλήσουν. Okay, ναι, είμαστε συλλογικότητες, ναι, είμαστε του λαού, ναι, μιλάμε, αλλά δεν έχουμε. Όποιος θέλει να βάλει τις εκλογές, να βγει πρόεδρος, να βγει δημοτικός σύμβουλος, να βγει ό,τι θέλει. Αυτό έχω να πω. Απλά για χτες, επειδή δεν θα μιλήσω, γιατί χτες δεν ήμουνα. Δεν προσκλήθηκα. Να. Γενικά όμως. Συμφωνείς με αυτό. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ με κάποια πράγματα που γίνονται, δεν συμφωνώ με κάποια πράγματα τα οποία είναι αυθαίρετα. Είναι τα, ας το πω, αναρχικά. Εγώ είμαι αναρχικός επί των αναρχικών, δηλαδή δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Συμφωνώ με τους θεσμούς. Όχι, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα κάνουν, δηλαδή. Και δεν υπάρχει ιεραρχία, δηλαδή εγώ. Ναι. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός είναι το ίδιο με κάποιον. Δηλαδή, είναι το ίδιο. Ναι, μένει το ίδιο σαν άνθρωπος, αλλά δεν είναι το ίδιο σαν αξίωμα. Αυτό. Τα ισοπεδώνουν όλα. Και νομίζουν ότι όλα είναι ίσιωμα και δεν ενημερώνουν κανέναν. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ αυτό έχω να πω. Όλα θεωρώ ότι πάνε προς καλό. Όλη η κοινωνία γνωρίζει. Και το δικαστήριο θα αποφασίσει. Πιστεύω, δύο δικηγόροι έχουν μπει. Πιστεύω ότι θα γίνει δουλειά. Αυτό έχω να πω. Κύριε Καραγιαννάκη, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να είναι και ο Δήμαρχος εδώ. Ο Δήμαρχος έπρεπε να φύγει για να παρευρεθεί στην εκδήλωση. Το είπε πριν. Όχι, εδώ υπάρχουν ζητήματα που θα έπρεπε να τα απαντήσει ο ίδιος. Γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Και θα έπρεπε να είναι εδώ, διότι θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις συγκεκριμένες. Έχω προτάσεις συγκεκριμένες. Ένα λεπτάκι, αναβολή βεβαίως, αλλά ναι. Μέχρι την άλλη φορά εγώ δεν έχω αντίρρηση την αναβολή. Θα το εξηγήσω όμως τι και πώς. Δεν θα πάμε έτσι στην αναβολή, Ρένα, γενικά και αοριστά. Θα πάμε στην αναβολή με συγκεκριμένα τρόπο. Να σας πω γιατί. Αυτή τη στιγμή έχουν πουληθεί οι πηγές, ουσιαστικά, και οι ποταμοί. Δεν έχει πουληθεί το οικόπεδο. Αν δείτε το τοπογραφικό καταρχήν λέει ότι η πηγή, η κύρια πηγή, αδειοδοτημένη, λέω για το τοπογραφικό που έγινε η αγοροπολισία. Η αδειοδοτημένη πηγή, που η άδεια της είναι για 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό ίδρευσης και άρδευσης, αναφέρεται στο τοπογραφικό που έγινε η αγοροπολισία σαν υδράβλακας. Το ποτάμι που σχηματίζεται από αυτή την πηγή και φεύγει προς τη θάλασσα, έχει χαρακτηριστεί σαν υδράβλακας. Η δεύτερη πηγή είναι χαρακτηρισμένη πηγή, δεν είναι αδειοδοτημένη όμως αυτή, και εκβάλλει, αφού εκβάλλει προς τη θάλασσα μέσω ποταμού, ποτάμι, δεν χαρακτηρίζεται παιδί αυτό. Αυτό όμως δεν χαρακτηρίζεται ποτάμι, χαρακτηρίζεται και αυτό υδράβλακας. Ο χώρος μεταξύ των δύο ποταμών που δεν μπορείς να περάσεις το χειμώνα, διότι φουσκώνουν τα νερά, ενώνονται δηλαδή δύο ποταμοί, αυτό θα το δείτε μέσα από το τοπογραφικό, αυτό έχει πουληθεί. Που αυτό ήταν δρόμος μια φορά και έναν καιρό από εκείνα τα χρόνια, όπως ξεκινά. Όπως επίσης δεν αναφέρεται πουθενά στο τοπογραφικό δρόμος προς τις πηγές, ενώ όλοι διακηρύττουν και λένε οι Αρμενιανοί, αλλά το ξέρω κι εγώ, γιατί είμαι από το διπλανό χωριό, ότι ήταν ένας δρόμος, άρα θα έπρεπε μέσα το τοπογραφικό να γράφει δρόμος. Δεν το γράφει αυτό το δρόμο. Με βάση αυτό το τοπογραφικό, δήμαρχος υπόγραψε ΤΑΠ. Γι' αυτό ο κύριος Βοτζάκης έγραψε με τον τρόπο και το ύφος που έγραψε ότι εδώ τι γίνεται, παιδιά, κατόπιν εορτής. Δηλαδή, ο δήμαρχος υπόγραψε ένα χαρτί για να πάρουν πράσινο φως να κάνουν συμβολιογραφική πράξη, με το οποίο χαρτί μνημονεύει το τοπογραφικό, που το τοπογραφικό λέει αυτά που σας λέω. Επικυρώνω. Επειδή λοιπόν, ένα λεπτάκι, επειδή λοιπόν το θέμα των πηγών, για να μην ακρηγορήσω και κουραστούμε, επειδή το θέμα των πηγών για μένα είναι πολύ ουσιαστικό, επειδή το θέμα των πηγών έχει σχέση με το περιβάλλον, έχει σχέση με την ιστορία, έχουν αναφερθεί αυτά, και έχει σχέση και με τη δημόσια υγεία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι ένα θέμα που για την παράταξή μας δεν ανήκει και δεν είναι
και δεν μπορούν να το πάρουν στους ώμους τους μόνο οι Αρμενιανοί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ουσιαστικά μεταφέρεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, βεβαίως πάντα με τη σύμφωνη γνώμη, αν και εφόσον η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας όπως εκφράζεται μέσα από τα θεσμικά όργανα αλλά και από τις λαϊκές συνελεύσεις, πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνουμε υπόψη μας και να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Όμως είναι απαράδεκτο από τη στιγμή που υιοθετήσουμε μια τέτοια θέση να αφήνουμε τους Αρμενιανούς μοναχούς τους και να κάνουν έρανο μεταξύ τους για να βρουν ένα χιλιάρικο να πληρώσουν τον δικηγόρο. Ο δικηγόρος είναι μια υπόθεση του Δήμου Αρμένου, είναι μια υπόθεση λέει, του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα ο Δήμος θα πρέπει οπωσδήποτε, θα το αποφασίσουμε σήμερα, να πληρώσει, να βρει κωδικό, δεν ξέρω τι θα κάνουν, να πληρώσει τον δικηγόρο. Ο δικηγόρος βεβαίως βρέθηκε από τους κατοίκους και καλά κάνανε και δική τους επιλογή είναι και δεν έχουμε καμία αντίρρηση, όμως είναι απαράδεκτο, έτσι, να μην συμμετέχει ο Δήμος μέσα στη διαδικασία πληρωμής, παρά να αφήνουμε να κάνουν έρανο. Και εγώ σας λέω λοιπόν ότι η υπόθεση δικαστικά μπορεί να συνεχιστεί, αν και δεν πρέπει για μένα και θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί. Τι θα γίνει, λέει, πρέπει καλά κάνουν έρανο να μαζεύουν χιλιάρικα. Αυτά είναι παράδεκτα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν εγώ προτείνω ότι πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα εδώ ότι θα πρέπει ο Δήμος να πληρώσει τη δαπάνη όλη αυτή. Ένα σημείο αυτό. Ένα δεύτερο σημείο. Το θέμα είναι να αναβληθεί. Καμία αντίρρηση για ένα λόγο. Διότι θέλω να έχουμε επίσημα χαρτιά, πρωτοκολλημένα όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, για να δείτε τι έχει γίνει, παιδιά, και τι έγκλημα πάει να επιτελεστεί. Διότι υπάρχει μία πληροφορία σε μένα, μπορεί να ψευδείς, ότι μεθοδεύεται ένας εξοδικαστικός συμβιβασμός. Τι σημαίνει εξοδικαστικός συμβιβασμός? Σημαίνει ότι και εκλυπαρεί και εκλυπαρεί για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό ο αγοραστής. Ότι κύριε σας δίνω πρόσβαση. Όχι, καταρχάς δεν παίρνει πηγή αυτός. Την πρόσβαση λέει σας δίνω. Όχι την πρόσβαση, την πρόσβαση και μην κάνετε το λάθος Ρένα και πρόεδρε, ένα λεπτό έχει. Πρόεδρε, αφήστε με να τελειώσω. Μην κάνετε το λάθος να αποδεχτείτε υπό όρους πρόσβαση. Δεν πρέπει να αποδεχτείτε πρόσβαση, κατά την άποψή μου, και θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να αποδεχτείτε δρόμο κοινοτικό. Εάν και εφόσον το δικαστήριο δεν κατοχυρώσει και δεν αποφασίσει ότι ο δρόμος είναι κοινοτικός από την παλιά Εθνική Οδό μέχρι και το Τζιτζικά, που είναι μέσω της νησίδας που έχει πουληθεί, η απόφαση νομίζω ότι πρέπει να είναι άχυρη. Όμως, ανεξάρτητα από την απόφαση, εγώ θεωρώ ότι τα ασφαλιστικά αυτά μέτρα θα χαθούν, κατά την άποψή μου, δεν είμαι βέβαια δικηγόρος, αλλά από τη στιγμή που πρωτόδικα έχουν δώσει ήδη αυτή τη στιγμή τα ασφαλιστικά μέτρα, τι λένε αυτή τη στιγμή? Λένε ότι μπορεί ο Δήμος και λοιπά να πηγαίνουν. Δεν υπάρχει ελεύθερη, ούτε έχουν υιοθετήσει την άποψη για δρόμο. Δεν έχουν υιοθετήσει τέτοια, τα προσωρινά. Άρα πάμε τώρα για οριστικά στις 19. Εγώ θεωρώ ότι ανεξάρτητα από το χώρο, ανεξάρτητα από την απόφαση του δικαστηρίου, η απόφαση δικιά μας ότι θα διεκδικήσουμε το χώρο, γιατί σας λέω δεν πουλήθηκε χώρος αυτή τη στιγμή. Πουληθήκανε οι πηγές και οι δύο ποταμοί, παιδιά. Αν πάτε να δείτε, εγώ είδα το πρωί το τοπογραφικό τελικά μόνο. Κύριε Καραγιαννάκη, επειδή έχετε ξεπεράσει το χρόνο προπολού. Ωραία, και επειδή λοιπόν ένα λεπτό, Γιάννη, συγγνώμη, με είναι σοβαρό. Έχετε μιλήσει 10 λεπτά τώρα. Γιάννη, όχι, δεν τα είπαμε αυτά. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είπες ότι δεν ψηφίζεται, ότι δεν έχει χαρτιά. Επειδή λοιπόν και εγώ θέλω να έχω χαρτιά, θα παρακαλούσα. Θα παρακαλούσα ένα λεπτό. Γιάννη, σε παρακαλώ. Γι' αυτό λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, λέω, ανεξάρτητα από το πότε θα γίνει το δικαστήριο, να σταλούν άμεσα όλα τα έντυπα, όλα τα τοπογραφικά, όλα τα σχεδιαγράμματα
όλες οι βεβαιώσεις, όλα τα ασφαλιστικά μέτρα, οι απαντήσεις και ερωτήσεις που έχουν μέχρι στιγμή γίνει μεταξύ Δήμου και αγοραστών. Επειδή δε η επικεφαλής της Μίζωνας Αντιπολίτευσης έχει κάνει κάποιες ενέργειες με τοπογραφικά που έχει κάνει κλπ, να συμπεριληφθούν σε αυτό το φάκελο και να μας σταλούν άμεσα για να βγάλουμε συμπέρασμα. Με χαρτιά, όχι μου πεσούπε τούπα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητώ, ένα λεπτά για να τελειώσω, ζητώ να γίνει αναβολή, του Δημοτικού Συμβούλου, όμως άμεσα να σταλούν με αριθμό πρωτοκόλλου όλα αυτά τα χαρτιά. Θα πρέπει δηλαδή και η κυρία Τερεζάκη να προσκομίσει ό,τι έχει κάνει, κάποιες ενέργειες που έχει κάνει, μέχρι και τα δημοσιεύματα. Δεν είναι κακό να έχουμε ένα φάκελο που εμπεριστατωμένα θα τον δούμε, θα τον μελετήσουμε και θα βάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει και για το τι πρέπει να κάνουμε για να μην χαθεί αυτή η ιστορία. Διότι πολύ φοβάμαι. Θα πάρει κάποιος άλλος το λόγο. Διότι πολύ φοβάμαι ότι επειδή μέσα από αυτή. Κύριε Καραγιαννάκη. Ορίστε. Να πάρει και κάποιος άλλος το λόγο. Ναι, μα να τελειώσω. Επειδή λέω φοβάμαι. Το ίδιο πράγμα αναφέρεστε τόση ώρα. Επειδή φοβάμαι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και αυτό που προωθείται αυτή τη στιγμή είναι ένας εξοδικαστικός συμβιβασμός, πετώντας ψίχουλας, δηλαδή δίνοντας πρόσβαση μόνο για το δημόσιο, το Δήμο και αυτούς που έχουν σχέση με το νερό, αυτό θα είναι καταστροφικό αν το αποδεχτούμε. Κυρία Τερεζάκη, να απαντήσετε. Θέλω να απαντήσει πρέπει. Όχι, θέλω να ρωτήσω, να μου ρωτήσετε. Νόμιζα ότι έχει ζητήσει πιο πριν ο κύριος Μελισσάκης. Ο κύριος Μελισσάκης τον ζήτησε πρώτος. Όχι, τον ζήτησε πρώτος. Λοιπόν, κύριε Βοντζάκη, έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Μελισσάκης. Νόμιζα ότι θέλει να απαντήσει η κυρία Τερεζάκη. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Νικολούδη. Να ρωτήσω μετά, θα μιλήσει ο Μελισσάκης. Απλώς κύριε Νικολούδη. Μου διευκρινίσεις κάτι. Κυρία Τερεζάκη. Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Κυρία Τερεζάκη, να μιλήσω κύριε Νικολούδη. Θα διευκρινίσω κάτι. Μια ερώτηση να κάνω μόνο. Ο κύριος Νικολούδης είναι συνδεδεμένος και θέλει να μιλήσει. Είπατε ότι ο αγοραστής εκλιπαρεί για να δώσει πρόσβαση. Σε ποιον εκλιπαρεί, δηλαδή πού έχει απευθυνθεί για την πρόσβαση αυτή που θέλει να δώσει και πώς θα γίνει εξοδικαστικός συμβιβασμός χωρίς να το αντιληφθούμε εμείς. Δηλαδή, με την ως απόφαση θα γίνει εξοδικαστικός συμβιβασμός. Δεν πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επί του προκειμένου θέλω να πω, μα ακούγομαι. Νικολούδη, ακούγεστε. Θέλω να του κάνω μια ερώτηση μετά του Νικολούδη. Επί του προκειμένου θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καμία διαδικασία συμβασμού, εξοδικαστικού συμβασμού, στην οποία να εμπλέκεται ο Δήμος. Εντάξει, όσον αφορά το νομικό κομμάτι, σας διαβεβαιώνω ότι δεν ούτε συζητώ για συμβασμούς, ούτε τίποτα. Εντάξει, αυτό ήθελα να κύριε πω. Κύριε Νικολούδη, μια ερώτηση θέλω να σας κάνω ο κύριος Βοντζάκης. Να μου κάνει. Κύριε Νικολούδη, πριν λίγο ο Δήμαρχος που δεν είναι παρόν τώρα, είπε επί λέξη ότι ο κύριος Νικολούδης δεν συμφωνεί με την αναγκαστική απαλωτρίωση διότι θεωρεί ότι το οικόπεδο είναι του Δήμου, ο περιβάλλοντας χώρος κλπ. Ισχύει αυτό? Όχι. Το ορθό είναι ότι ο Νικολούδης δεν συμφωνεί με την απαλωτρίωση, το είχα πει στο προηγούμενο συμβούλιο. Γιατί σας είχα πει ότι εν ώψη δικαστικού αγώνα δεν παίρνουμε αποφάσεις για απαλωτριώσεις που να συμπεριλαμβάνουν το μονοπάτι. Το μονοπάτι είναι το αντικείμενο του δικαστηρίου. Οπότε αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι ψευδές, δεν ισχύει. Είναι εν μέρει αληθές, εγώ είχα πει τότε και ευτυχώς τώρα η παράταξη... Εν μέρει αληθές για την ιδιοκτησία... Εν μέρει, είναι αληθές ότι εγώ είπα να μην πάρθει απόφαση για απαλωτρίωση πριν γίνει το δικαστήριο αυτό. Η ιδιοκτησία του Δήμου υπάρχει εκεί, αυτό θα μου πείτε. Η ιδιοκτησία του Δήμου είναι ο δρόμος που πάει εκεί. Αυτό είναι.
Ωραία, αφού, αφού υπάρχει ο δρόμος, γιατί ο Δήμαρχος υπέγραψε ΤΑΠ και έγινε η αγοραπολισία του οικοπαίδου. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι αρμοδιότητα. Όχι, με αυτό, από εκεί ξεκινούμε. Μα μπορεί και να μην το πήρε χαμπάρι, δεν ξέρω τι να σου πω. Α, δεν το πήρε χαμπάρι ο Δήμαρχος. Δεν το πήρε χαμπάρι. Κοίταξε, ο ΤΑΠ, το ΤΑΠ είναι ένα έγγραφο το οποίο ετοιμάζεται από την οικονομική υπηρεσία. Πέρα από αυτό, δεν έχουμε ενημερωθεί γιατί. Ετοιμάζει η οικονομική υπηρεσία. Κύριε Νικολούδη, ναι. Επειδή εδώ πολύ λόγο για το δικαστήριο, αλλά θεωρώ ότι ουδής δημοτικός σύμβουλος πέρα από ένα-δυο εδώ μέσα γνωρίζουν τι ασφαλιστικά έχετε καταθέσει. Δεν έπρεπε να έχει ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο τι ασφαλιστικά έχετε καταθέσει και ποιο είναι το αντικείμενο. Έχει ενημερωθεί προφορικά, κύριε Βοντζάκη, θα σας ενημερωθεί. Έχει ενημερωθεί το θέμα, το έχουμε συζητήσει. Η κυρία Τερεζάκη γνωρίζει μόνο. Ποιος γνωρίζει για τα ασφαλιστικά μέτρα. Η κυρία Τερεζάκη ζήτησε αντίγραφα του δικογράφου και της έδωσα. Θα σας δώσω και εσάς. Ωραία, μια που είστε στη γραμμή, ποιο είναι το αντικείμενο των ασφαλιστικών μέτρων, μόνο ο δρόμος. Μόνο ο δρόμος είναι το αντικείμενο των ασφαλιστικών. Το δρόμο μας έκλεισε ο ιδιώτης. Ο δρόμος, μέχρι πού ο δρόμος, ως την πηγή ή μέχρι το Τσιτζικά. Μέχρι την πηγή. Ναι, αλλά αυτό ο δρόμος δεν είναι κάτι. Τον... Ο δρόμος πήγαινε μέχρι το Τσιτζικά, ανάμεσα στους δυο... Αυτό είναι ένα νέο, αυτό είναι ένα στοιχείο νέο. Εντάξει, εμάς μας αμφισβήτησε το κομμάτι αυτό. Ναι, αλλά υπήρχε, λέω, οι μαρτυρίες των κατοίκων, Μανώλη, λένε ότι υπήρχε δρόμος και μέχρι εκεί. Το ξέρω και εγώ, γιατί περνούσα τότε το 4 και, από το 98 μέχρι το 6 που ήμουν δήμαρχος. Κύριε Καραγιαννάκη, είναι σημαντικό στοιχείο αυτό που λέτε, θα το δούμε. Σημερινό στοιχείο είναι, δεν είχε κατατεθεί πιο μπροστά. Όχι, ότι ανάμεσα στους δύο, ανάμεσα, ένα λεπτό Μανώλη, ανάμεσα στους δύο ποταμούς. Ο δρόμος δεν έχει αναφερθεί ποτέ ότι υπήρχε δρόμος. Σε συνέχεια δηλαδή του δρόμου που πάει στις πηγές. Ναι, αυτό σε συνέχιζε και έβγαινε μέχρι το Τζίτζικα. Ένα λεπτό. Εγώ δεν έχω τέτοια στοιχεία. Ωραία, Μανώλη, ευχαριστώ, καλύφθηκα εγώ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά του Δημάρχου, κατά του Δημάρχου που υπέγραψε για την αγοραπολισία του οικοπαίδου. Μανώλη. Κύριε Βοντζάκη, τα υπογράφουμε πάρα πολλά κάθε μέρα και δεν εξετάζουμε, η αλήθεια είναι αυτή η πραγματικότητα, ότι δεν εξετάζουμε τώρα τι μπορεί να υποκρύπτεται πίσω από κάθε αγοραπολισία. Ωραία, μπορεί να πουλήσετε και το λύκειο Βάμου, ας πούμε, και τον περιβάλλοντα χώρο. Ναι, αλλά Μανώλη, υπάρχει ΣΧΟΑΠ και υπάρχει ζώνη προστασίας, δεν μπορεί να το υπογράψει έτσι. Μα τι λες τώρα, υποτιμάς τις υπηρεσίες. Κάντε ερώτημα στην οικονομική υπηρεσία. Που υπογράφει το ΤΑΠ, που ετοιμάζει το ΤΑΠ. Ψηφίζουμε για την αναβολή. Πάση περιπτώσει, συμφωνούμε. Ναι, μετά από σας. Συμφωνώ. Αν θες να μιλήσεις. Κύριε Καραγιαννάκη, ναι. Ναι, πιστεύω. Εμείς οι Λαϊκίσεις πέρας πιστεύουμε ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα αν η Δημοτική Αρχή είχε κάνει τη δουλειά της. Τι ήταν, ποια ήταν αυτή η δουλειά της, να οριοθετήσει τις πηγές. Τώρα ερχόμαστε και καλώς ανέφερα την περασμένη φορά όψιμη ενδιαφερόμενη και δεν ούσα την κυρία Τερεζάκη φυσικά που έξερα και τον αγώνα της από πρώτο χέρι. Απλώς η Δημοτική Αρχή που ήταν τόσα χρόνια δεν έχει οριοθετήσει τις πηγές, δεν έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα βιολογικό ώστε να εξηγηθούν τα νερά, να πίνουν καθαρό νερό οι αποκορονιώτες. Και βλέπω μετά και κάποιους πολιτικούς παράγοντες, κάποιους κυβερνητικούς παράγοντες που πάνε στη Βουλή και ψηφίζουν ή στηρίζουν περιβαλλοντοκτόνους νόμους, αντιπεριβαλλοντικούς νόμους, επιτρέπουν, ψηφίζουν να γίνουν επενδύσεις σε ποτάμια, σε λίμνες, κοντά σε πηγές για να γίνει την κερδοφορία κάποιων επενδυτών και τώρα μα λένε ότι κόπτονται για τα νερά. Δεν μπορεί να γίνει, πιστεύω, αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι υπάρχει κάποια υποκρισία. Από εκεί και μετά... σημαντικό ότι, και εγώ, ότι πρέπει να γίνει αναβολή ώστε μετά τις 26 Σεπτέμβρη αν έχει
Συγγνώμη, κύριε Καραγιαννάκη. Κύριε Καραγιαννάκη, ναι. Κύριε Καραγιαννάκη, συγγνώμη, καλή. Κύριε Καραγιαννάκη, εύκολα κουράζεστε όταν μιλάει η λαϊκή συσπήρωση. Εύκολα κουράζεστε. Συγγνώμη που το λέω, αλλά με στενοχωρείτε. Μετά, πιστεύω ότι στις 26 του μήνα, αν κερδίσουμε την απόφαση, μπορούμε να φέρουμε για απαλωτρίωση και θα είναι λιγότερα τετραγωνικά, άρα λιγότερα και τα χρήματα που θα καταβάλουμε στον κάτοχο του χώρου εκεί πέρα. Υπάρχει και κτίσμα, υπάρχει κτίριο. Δεν είναι μόνο ο δρόμος, μόνο η εμπασιά. Ο δρόμος να γίνει δημοτικός, υπάρχει να χαρακτηριστεί δημοτικός δρόμος και να γίνει το απολωτρίωση του κτιρίου. Του κτιρίου. Το κλείσουμε. Ναι, ναι, να το κλείσουμε, κυρία Τερεζάκη, ναι. Λοιπόν, όσο αφορά με τα έντυπα που είπατε ότι τα έχω εγώ, κύριε Καραγιαννάκη. Έχει σχέση έντυπα. Μισό λεπτό. Όταν είχαμε. Το μικρόφωνο. Μισό λεπτό, αφήστε με. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Όποιος θέλει μπορεί να φύγει. Όταν είχε γίνει εδώ η πρώτη συνάντηση που είχαν καλέσει τους επικεφαλείς και μέλη του τοπικού και πολιτιστικού συλλόγου Αρμένων και είχαμε έρθει εδώ πέρα, τα κρατούσε ο κύριος Νικολούδης. Τα ζήτησα, το θυμάστε πολύ καλά εδώ ήσασταν, τα έκανα φωτοτυπίες και του τα επέστρεψα. Θα μπορούσατε κι εσείς να τα είχατε πάρει τότε άμα θέλετε. Δηλαδή δεν είναι κάτι που ήταν μυστικό και το πήρα μόνο εγώ. Όσο αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα 26-9 που θα γίνει το δικαστήριο, ο Δήμος κατέθεσε και αφορά μόνο το δρόμο που κατεβαίνει προς τις πηγές. Όμως εμείς στο τοπογραφικό μας έχουμε αποτυπώσει όλο τον κοινόχρηστο χώρο. Είπατε, είδατε το τοπογραφικό. Είδατε το τοπογραφικό που κάναμε εμείς τώρα ή το τοπογραφικό του αγοραστή. Γιατί αν είδατε το τοπογραφικό το δικό μας, αυτό που κάναμε τώρα, εμείς αυτό που διεκδικούμε με την αγωγή που θα καταθέσουμε τώρα εντός των ημερών, είναι ο δρόμος, αλλά γυρίζει από τις πηγές, περνάει ανάμεσα από τους δύο ποταμούς και βγαίνει στο Τζίτζικα. Όπως ακριβώς το είπατε. Αυτό διεκδικούμε, αυτός είναι ο κοινόχρηστος. Και αποτυπώνονται και οι πηγές και το μνημείο και τα πάντα. Για να σας το διευκρινίσω, μην νομίζετε ότι αυτό που διεκδικούμε είναι μόνο το δρομάκι. Να κλείσουμε, πρόεδρε. Να το κλείσουμε. Ρενά. Ρενά. Δεν αμφισβητώ τίποτα. Ένα λεπτό, βρε παιδιά. Ρενά, δεν αμφισβητώ τίποτα. Εγώ αυτό που θέλω και είπα, ούτε παραπονέθηκα γιατί πήγες εσύ και πήρες τα χαρτιά από τον Νικολούδη και σου τα έστειλε, ναι, ναι, δεν λέω κάτι τέτοιο, για όνομα του Θεού, δεν κάνω μομφή γι' αυτό. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι εγώ προσωπικά, σαν επικεφαλής της μα δεν το είπα αυτό γιατί δεν τα έχω, δεν θέλω να τα έχω εγώ επειδή θα μου... Ένα λεπτό, κυρία Τερεζάκη. Ένα λεπτό. Δεν θέλω να τα έχω εγώ επειδή θα τα πάρω από τον κύριο Νικολούδη. Θέλω επίσημα με αριθμού πρωτοκόλλου να μου στείλει όλο το φάκελο η υπηρεσία του Δήμου που έχει όλα τα σχετικά έγγραφα μέσα συμπεριλαμβανομένης της αγωγής και ό,τι προκύπτει με αριθμού πρωτοκόλλου άμεσα να στέλνετε στους επικεφαλής, στους επικεφαλείς και για να μην, εγώ λέω καλύτερα σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά για να μην ταλαιπωρήσετε, εγώ λέω μόνο στους επικεφαλείς. Μπράβο. Δηλαδή, να πηγαίνετε προς όλους. Δηλαδή, και εκεί ακριβώς, Ρένα, σε παρακαλώ, Ρένα, άκουσε με, σε παρακαλώ. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο είπα ότι επειδή έχετε κάνει εσείς σαν Αρμενιανοί από μόνοι σας ένα τοπογραφικό που σίγουρα δεν ξέρω αν είναι κατατιθεμένο στο Δήμο, μπορεί να μην είναι. Ωραία. Να πας και εσύ ό,τι χαρτιά έχεις, ούτως ώστε να έρθουν σε εμάς. Αλλά με αριθμό πρωτοκόλλου, κύριε. Και το λέω αυτό, αλλά επειδή είναι αργά, δεν χρειάζεται να πω την ιστορία, πώς εξεμασκαρώθηκε η ιστορία με το ΖΜΑ. Με μια τέτοια κίνηση που έκανα στο Ηράκλειο, στην Πεχό. Αυτό. Άρα για να κλείσει το θέμα πρέπει να δεσμευτεί, να πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα σταλούνε. Γιατί πολλές φορές έχω αναγκαστεί να κάνω εισαγγελική παρέμβαση για να πάρω έγγραφα. Γι' αυτό. Στο κλείσιμο είμαστε. Το δεύτερο είναι να καλύψουμε τα έξοδα που είπαμε.
Ναι, βέβαια. Ωραία, λήξη. Αναβολή. Αναβολή του θέματος. Όσο από τις αποφάσεις. Δεν είχαμε ψήφιση. Ένα λεπτό. Λήξη 12 τακτικής συνεδρίασης.